Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. Κάνε νόημα να μπω. Second rule of Fight Club is. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'd give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you. I meant it, now I know what a fool I've been. But if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Bravo, παιδιά! Bravo, Ελλάδα! Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Πώς φαίνεται ότι ο κύριος Χάρης έχει ξεστολίσει? Έτσι έβαλε κατευθείαν, πείτε ναι, να ναι, ναι. Εγώ δεν... Έχει ξεστολίσει, πες την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ο κύριος Χάρης έχει στολίσει καταρχάς. Για να το πούμε. Αν είχε στολίσει, δεν θα ξεστολίσει μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό σου λέω. Ενώ εγώ που δεν έχω ξεστολίσει, είμαι ακόμα σε mood Στράτου Τζόζογλου. Ναι, αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή δεν μπορείς να ξεστολίζεις και να παίζει Στράτο. Αυτά πάνε πακέτο. Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Και από την άλλη μεριά, όσο παίζει ο Στράτος, δεν μπορώ να ξεστολίσω. Μπαίνεις μετά σε ένα τέτοιο υπαρξιακό. Όσο παίζει ο Στράτος, οπουδήποτε, έστω και μία φορά, αν ακούει τη φωνή του μία φορά τη μέρα, κάπου κάπως. Ρε παιδί μου, εννοείς. Λέω εγώ ότι όσο παίζει ο Στράτος στην εκπομπή, δεν μου πάει καρδιά να ξεστολίσω. Ναι. Άρα θα ξεστολίσει 1η Φεβρουαρίου. Και όσο δεν ξεστολίζω, δεν μπορώ να σταματήσουμε να παίζουμε Στράτο. Είναι ένας φαύλος κύκλος, τον οποίο δεν μπορεί να βγει κανείς στην πραγματικότητα μέχρι τέλος του μήνα. Ναι. Σε πρώτη φάση. Και βλέπουμε. Μέχρι τέλος του μήνα, βλέπουμε. Σε πρώτη φάση. Και βλέπουμε. Και θα δούμε μετά. Ναι, ναι. Γιατί στο τέλος του μήνα μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψουμε ότι η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Είναι ακόμα γιορτινή. Τι να σου πω. Στο τέλος του μήνα, αν ακούσουμε οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, όπως ήταν οι προηγούμενες δύο εβδομάδες και οι δύο εβδομάδες πριν από αυτές που ήταν γιορτές, ναι. Είναι μια φυσική συνέχεια των γιορτών. Επειδή και τα Χριστούγεννα ήταν κρίσιμα και η Πρωτοχρονιά ήταν κρίσιμη και οι επόμενες εβδομάδες ήταν κρίσιμες, αν το ακούσουμε αυτό, για μένα θα είναι μια νοητή συνέχεια, μια νοητή γραμμή που έχουμε τραβήξει από τις γιορτές μέχρι το Φεβρουάριο. Άρα, πώς μπορεί να σταματήσει να παίζει ο Στράτος? Δεν μπορεί να σταματήσει να παίζει. Αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Εντάξει. Πού θα κουμπίσει ο λαός, Ρες Κώστα? Δεν ξέρω. Πού θα κουμπίσει ο λαός? Εκτός στον νόμο του Κουτσούμπα δεν πάει να κουμπίσει όλο ο λαός. Κούμπα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να κουμπίσει και κάπου αλλού. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει ο Στράτος. Ναι. Υπάρχει ο Στράτος. Ο Στράτος είναι μια κάποια λύση. Υπάρχει. Τι να κάνουμε. Υπάρχει. Τώρα. Τι να κάνουμε. Και ο Τζιμάκος ήταν μια πολύ μεγάλη λύση. Ναι. Δυστυχώς. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Ή έχουμε χάσει πλέον την αίσθηση του χρόνου. Ναι. Ή μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι έχουν περάσει 4 χρόνια. Μου φαίνονται πολλά τα 4 χρόνια. Είναι πολλά. Το πω. Είναι, πολλά. Ε? Είναι πολλά. Μου φαίνεται ότι είναι πολλά, ρε παιδί μου. Ότι δεν είναι. Λες, πέθανε πριν 4 χρόνια. Όχι, δεν νομίζω. Εδώ σου θα λέγεις πότε πέθανε, ξέρω, θα λέγεις εγώ πρόπερση. Ναι. Είναι πολλά. Τι 4 χρόνια, ρε φίλε. Δυστυχώς είναι πολλά. Τι 4 χρόνια. Τι 4 χρόνια. Αλλά τι 4 χρόνια, τι. Ξέρω εγώ, 2 χρόνια. Το θέμα είναι να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Από τους ανθρώπους που μας λείπουν, είτε είναι ένας χρόνος, είτε 4 χρόνια, είτε 14 χρόνια, εκεί είναι πάντα, πάντα μπροστά μας. Ο Τζιμάκος
Νομίζω ότι λείπει ακόμα και σε αυτούς που δεν ξέρουν ότι τους λείπει. Ναι, οκ. Okay. Ας το πω με έναν τρόπο. Και μου είναι πολύ δύσκολο, ρε εσύ. Μου είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σκέφτεσαι πολλούς ανθρώπους που έχουν φύγει, την παρακαταθήκη που έχουν αφήσει, τα πεπραγμένα τους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά για λίγους από αυτούς μπορείς να πεις ότι στις πιο δύσκολες, στις πιο σκοτεινές, στις πιο μυστήριες περιόδους, όχι απλά θα ήταν καλύτερα από τέρα, θα πετάγανε, θα κάνανε άλματα, ας πούμε, μπροστά. Εντάξει, ο Τσιμάγος ήταν ένας από αυτούς για τους οποίους μπορούσε να το πεις με βεβαιότητα, δηλαδή. Με βεβαιότητα. Ότι αυτό τον καιρό θα πέταγε. Θα εξακολουθούσε να πετάει, δηλαδή. Εντάξει, θα μεγάλωνε, τι πάει να πει αυτό. Αυτό το καλό είχε. Κακό, δηλαδή, προσπαθώ να κάνω μια αναδρομή με το μυαλό μου στον Τσιμάγο, όχι μόνο στα τραγούδια του, στη δημόσια παρουσία του. Έτσι. Σε εκπομπές του, στις ραδιοφωνικές, που είναι αρκετές, σε διάφορους διαφορετικούς σταθμούς, στις παραστάσεις που τον έχουμε δει, στη δημόσια παρουσία του, στις δίκες τότε που τον έσερνε ο αγωτονόμαστος και διάφορα άλλα πράγματα. Και σκέφτομαι ότι όσα χρόνια περίπου ξέρουμε τον Τζιμ Πανούση. Ακόμη περισσότερο μεγαλύτερα από εμάς, έτσι, που τον προλάβανε, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα 60-άριδες, να σου το πω έτσι, οι οποίοι ήταν 20-άριδες όταν ήταν και ο Τσιμάκος 20-άρις, 25-άρις, δηλαδή εκεί το 80, ας πούμε, 80-81, που ξεκινούσαν οι μουσικές ταξιαρχίες. Αυτοί ακόμη περισσότερο, αλλά και εμείς, όπως τον θυμόμασταν στην αρχή τον Τσιμάκο, αυτή την εικόνα περίπου, την ολίγον τι κουκουρούκου, αλλά πάρα πολύ ωραία, διατήρησε μέχρι το τέλος. Ναι. Αυτό έκανε, δεν έκανε κάτι άλλο. Άκουγες πάντα τον Πανούση στις, πέρα από τα τραγούδια, ήταν πώς να πούμε, το δικό του αποτύπωμα στη μουσική. Λέω και σε όλη την υπόλοιπη δημόσια παρουσία του. Λάγω και λες, τι σουρεά αλφάστρεση, τι ωραία, τι ωραία. Και ήταν έτσι, στα 30, στα 35, στα 40, 45, στα 50, στα 55, στα 60, μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Αυτός ήταν, έτσι έβλεπε τον κόσμο. Έτσι έβλεπε τον κόσμο. Αυτή ήταν η φάση. Θέλω να πείτε λίγο παραέξω, λίγο παραπέρα από τα αιωθώτα. Έτσι ήταν, έτσι τα έβλεπε. Ωραία. Ωραία. Άλλο τους φαινόταν, ξέρω εγώ, ότι τα έβλεπε λίγο βλαμμένα, άλλοτε λίγο τρελούτσικα, άλλοτε αριστοφανικά. Ποτέ όμως. Δεν ήταν αδιάφορα αυτά που έλεγε ο Τσιμάκος. Ποτέ δεν ήταν αδιάφορα. Και πολύ περισσότερο αυτά που έκανε. Αυτά που έκανε. Οι μεταμφιέσεις του, τα κείμενά του, η μανία του. Γιατί ένα από τα πράγματα, δεν ξέρω αν έχει τύχει. Έχει τύχει, ας πούμε, να τον δω δύο φορές μέσα σε μία σεζόν. Από την αρχή της σεζόν στο τέλος της, ο Τσιμάκος είχε αλλάξει το μισό πρόγραμμα. Γιατί ήταν, ρε παιδί μου, είχε το μυαλό του πουλήσει αυτό το πράγμα. Ήθελε να είναι ακριβώς πάνω στην επικαιρότητα. Και τα άλλαζε συνέχεια και γούσταρε να είναι τελείως έτσι πάνω στην επικαιρότητα. Καλά, εντάξει, τόσο τα live του Τσιμάκου είναι εμπειρία από μόνα τους. Ήταν μεγάλη εμπειρία ούτως ή άλλως. Για όλες τις ατάκες του και τα ψαξίματα τα περίφημα στις τσάντες των κυριών και όλα αυτά τα ωραία, τα υπέροχα πράγματα που έκανε και που έλεγε μπάσο, γιατί η αλήθεια αυτή. Άνοιγε ο Τσιμάκος στο στόμα του, ήταν λίγο ouch όταν το άνοιγε. Όταν το άνοιγε ήταν λίγο ouch. Ναι, και να σου πω την αλήθεια, στη σημερινή εποχή της κορεκτήλας δεν ξέρω αν ο Τσιμάκος θα μπορούσε να επιβιώσει με τον ίδιο τρόπο που έκανε όσα έκανε. Εγώ όλο μια χαρά. Γιατί δεν θα τον αφού. Δεν θα το. Θα την είχε περάσει από πάνω την κορεκτήλα, να το πω. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί? Γιατί ρε εσύ ζούμε σε μια εποχή που πια τα πράγματα μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο, το κάθε τι που λέγεται ή γίνεται. Ναι. Και δεν έχει να κάνει ποιο είναι το κοινό του και πού απευθύνεται και αν αυτοί που τον αγαπούσαν, ας πούμε, και θα πηγαίναν στις παραστάσεις του, τους αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Πάντα όταν υπάρχει, ξέρεις, μια τέτοια συζήτηση, κακό κάνει στον καλλιτέχνη. Να. Ακόμα και αν τα έκανε με τις καλύτερες των προθέσεων, μπορεί να έκανε πράγματα που πλέον τη σημερινή εποχή να ενοχλούσαν πολύ περισσότερο από ό,τι ενοχλούσαν πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Ναι. Πολύ, πολύ συμβατό μου ακούγεται αυτό για Τζιμ Πανούση. Και είναι και το εξής, Κώστα. Εντάξει, λέμε, ωραία, να μείνουμε στο βολκάνο. Εντάξει, ουδής αναντικατάστατος κτλ. Εντάξει, ο Τσιμάκος είναι αναντικατάστατος. Τι να κάνει. Δεν υπήρξε ποτέ κανένας που να κάνει τα πράγματα όπως θα έκανε ο Τσιμάκος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε
με σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει, αλλά δύσκολο. Δύσκολο. Αυτά τα πνεύματα είναι λίγο. Είναι λίγο μοναδικά τώρα. Πώς θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, πολλά, πολλά μυθικά έχει κάνει ο Τζίμι Πανούσης. Αν μας ακούτε τώρα οι μικρότεροι, συγγνώμη, δεν θέλω να ακούσω το ηθικό πλαστικό, αλλά. Και εδώ είστε στους μικρότερους, προσπαθείτε και ψάχνετε γέφυρες μεταξύ των παλαιότερων γενιών και των παλαιότερων πραγμάτων. Γέφυρες, πώς να πω, σίγουρες, στιβαρές, που θα σας δώσουν ένα καλό πάτημα. Mm-hmm. Έτσι ώστε μαζί με τα πράγματα που ακούτε και με τα πράγματα τα οποία ασχολείστε, να τα πάρετε μαζί σας, να τα κάνετε βαλίτσες και να πάτε προς το μέλλον. Να κρίνετε τον Τζιμάκο σε ένα πολύ καλό πάτημα. Είναι μια πολύ ωραία, πολύ σταθερή, πολύ γεμάτη βάρκα, ναι, για να πατήσεις από τα παλιά. Να τον ακούσεις, να εμβαθύνεις, να αγαπήσεις, να τον κουβαλήσεις μαζί σου. Εντάξει, αυτό μόνο. Εντάξει, έχει κάνει πολλά μυθικά. Εντάξει, η επιστολή παρέτησης στην Εθνική Τράπεζα. Ναι, είναι μυθική. Είναι μυθική. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, και είναι Εθνική Τράπεζα, ξέρετε τώρα, ένας πολύ αρτεριοσκληρωτικός οργανισμός, όπως καταλαβαίνετε, ναι, στη δεκαετία του 80. Και δεν ξέρω, 80 ήταν, ήμουν και τέλη 70 πρέπει, ναι, να ήταν. Πρέπει να ήταν πιο πίσω. Κάπου, ναι, εκεί πρέπει να ήταν, 70. Στην οποία γράφει, εντάξει, άντε, αφού το να το πούμε, γιατί λέει, παρότι είμαι ταλαντούχος ηθοποιός, αρνούμε να συνεχίζω να παίζω τον ρόλο του υπαλλήλου στη μεγάλη φίλη του ελληνικού λαού, την Εθνική Τράπεζα. 1. 2. Η μέχρι τώρα προνομιούχα εργασία μου στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στο τμήμα συμφωνιών ανταποκριτών εξωτερικού δεν ήταν παρά ένας ρόλος κομπάρσου στην καλωστημένη παράσταση των μεγαλοκεφαλαιούχων μετόχων πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Παρένθεση για λεπτομέρειες, βλέπε γερή πολιτική ανάλυση, Ανδρέας Παπανδρέου, Χαρίλαος Φλωράκης, Ερυθρέας Ταξιαρχής κτλ. 3. Δεν ξέρετε πώς θα στεναχωρηθώ που θα σταματήσω να συμφωνώ εκατοντάδες πανέμορφους αριθμούς επί 8 ώρες ημερησίως και να μην βγούμε τόσο πλουσιοπάροχα με το υπέροχο ποσό των 10.683 δραχμών μηνιαίως. Δυστυχώς όμως μου λείπει το μεγαλύτερο προσόν για ένα τραπεζοϊπάλληλο. Πού πας, κύριε, χωρίς μέσον. 4. Δεν κάνατε δεκτή αίτησή μου για άδεια ένα εφαποδοχό, πράγμα που δεν με απασχολεί και πολύ, διότι ο πατέρας μου είναι βασικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και όποτε θελήσω μπορώ να επανέλθω κατόπιν βεβαίως αδιαβλήτου διαγωνισμού. Και 5. Αρνούμε να είμαι μισθωτός σκλάβος. Παρένθεση, μπράβο ρε μάγκα, το λέει στον εαυτό του, με τα σεβασμού ο ετών. Τζίμι Πάνουσης, ρίχτω, χαρή. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά για τον Τζιμάκο. Θα ακούσουμε τραγούδια του σήμερα. Αλλά είμαστε ορφανοί, εγώ συμφωνώ σου. Είμαστε ορφανοί. Είμαστε ορφανοί. Από Τζιμάκο είμαστε ορφανοί. Άλλο Τζιμάκο, άλλο Τζιμάκος δεν έχει. Δεν έχει, δεν υπάρχει. Sorry κιόλα δηλαδή. Λοιπόν, τελείωσε το μνημόσυνο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, Μπάγερ Μονακό 35-40 στο ημίχρονο. 1, για να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που γίνονται. Έχει ξεκινήσει και το Μπαρσελόνα Ανατολού. Βρίσκεται στο 8ο λεπτό της πρώτης περίοδου, 19-13 προηγείται η Μπαρσελόνα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης μόλις σκόραρε σε αυτό το περίεργο και ολίγο τι θλιβερό πράγμα που διεξάγεται εκεί στη Σαουδική Αραβία, που είναι ένα σούπερ κάπ με ημιτελικούς. Γιατί είναι σε περίεργο και θλιβερό? Γιατί από τα δύο διαφωνείς? Τι από τα δύο σου φαίνεται υπερβολικό? Πού είναι το κακό να γίνεται? Να γίνεται Super Cup, που είναι ένα παιχνίδι μεταξύ του πρωταθλητή και του κυπελούχου, να γίνεται ως ημιτελική, ως Final Four, ναι, στη Σαουδική Αραβία. Ωραίο, ούτε, το είπα ήδη. Ωραίο δεν είναι? Υπάρχει κάτι κακό σε όλο αυτό? Είναι τρία μάσκερ, εγώ πόσα είναι υψηλό επίπεδο, που γίνονται μπροστά σε ένα ποδοσφαιρικό κοινό που διψάει για μπάλα. Σαουδάραβες είναι αυτοί? Βεβαίως. Για πες. Δεν διψάνε για μπάλα οι Σαουδάραβες. Δεν είναι μπαλαδόφατσες. δεν είναι μπαλαδοκελεμπίες. Πλάκα κάνεις. Ναι. Να σου το πω διαφορετικά. Ας πούμε ότι έχουμε ένα αντίστοιχο Final Four, ας πούμε, κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Σαουδική Αραβία. Και σηκώνονται και πάνε, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω τέσσερις ομάδες. Δεν μπορεί να εξηγηθούν οι φίλοι μας οι Αριανοί, οι οποίοι. Λέω τέσσερις ομάδες. Ναι, ναι. Μακριά από τις καφρίλες, μακριά από τις πεζογέφυρες του Βόλου, μακριά από τα ΟΑΚΑ. Τι πεζογέφυρες, δε. Πολύ ωραίες πεζογέφυρες. Δεν μας έχουν χαρίσει φωτογραφίες που είναι πόλους. Αναγεννησιακή πίνακες. Είναι playboy. Playboy. Λοιπόν, τι σας φταίνει? Τόσο κόλους στο Μαξίμου όταν δουλεύαμε. Τι σας φταίνει οι πεζογέφυρες, δεν καταλαβαίνω. Και λέω τώρα, φεύγουμε από εδώ πέρα, πηγαίνουν τέσσερις ομάδες εκεί, τέχνη, λαός, πολιτισμός, Σαουδική Αραβία, ωραία. Ωραίες φωτογραφίες παίχτης κότσιρας με κελεμπία. Ξέρω εγώ, μπουχαλάκι πάνω σε γκαμίλα, σε φωτογραφία. Πώς είχε βγάλει παλιά, ναι, ο Καραγκούνης που είχε πάει η εθνική ομάδα και σωστό, βγάλει. Ναι. Ωραίο ήταν αυτό, ναι. Ναι. Ξέρω εγώ, μάνταλος σε ήχης,
ντυμένος σε φυσική του θέση δηλαδή. Κάν το ναι, εικόνο. Ναι, ναι, ναι. Πασχαλάκης με χαρέμι δίπλα. Okay. Φτιάξει εικόνα. Ωραία, μπορώ το κάνω, να παίξουμε και μάτς με όλα αυτά. Λοιπόν, και μετά από όλο αυτό φτιάχνουμε ένα πολύ μπροστά σε ένα κοινό το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ενθουσιώδες και από ότι τα κοριτσόπουλα στις συναυλίες του Elvis. Mm-hmm. Τσιρίζουν, ρουλιάζουν και τι γίνεται χαμός. Και δίνουμε υπέροχους ημιτελικούς και τελικού κυπέλλου στη Σαουδική Αραβία, στο Μοριάντ. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Φέρ το όλο αυτό που σου περιέγραψε στο μυαλό σου και πήγαινε το όσο πιο. Αν δεν είχε πάει κόσμο από την Ελλάδα, μια χαρά είναι. Δεν θα πάει κόσμο από την Ελλάδα. Γιατί αν πάει. Δεν, οι υπέροχοι φιλαθλοί μας δηλαδή, θα πάνε. Γιατί? Οι επίσημοι θα πάνε. Δεν θα πάει τώρα. Γιατί είναι επίσημοι. Δηλαδή, είναι καλύτερα από του άλλου. Δηλαδή, δεν θα σηκωθεί. Ακριβό το ταξίδι. Δεν θα σηκωθεί άλλοι να πάνε. Δεν θα έχει τσάρτερ τη χαρά δηλαδή. Ναι. Να το πω διαφορετικά. Το με κελεμπέ δεν το λες δεξιμπάκ, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είπα εγώ για δεξιμπάκ. Όχι, δεν είπα κότσιρα και έπρεπε. Κότσιρα, ναι. Σωστό. Λοιπόν, εκτός αν ξεκινήσω τα πούλμαν τη χαρά από εδώ πέρα, με κατέφθη η Σαουδική Αραβία. Ωραία, τα hovercraft τη χαρά ήταν αυτά. Ωραία ήταν αυτά. Ωραία ήταν αυτά. Λοιπόν, τι πιο ωραίο υπάρχει, γιατί σνομπάρει εδώ πέρα αυτό που γίνεται εκεί. Αλλά αν στη θέση αυτών ήταν οι ελληνικές ομάδες, θα πανηγυρίζαμε σήμερα. Θα πανηγυρίζαμε. Θα γλεντάγαμε σήμερα. Και καταλαβαίνω με όλα αυτά που σου λέω έτσι πάρα πολύ. Τι ξέρω, ξέχρεμα, ναι. Το λες από τη ζήλια σου. Εγώ, δεν είμαστε εμείς εκεί. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Που είναι οι κατσαπλιάδες του Μπιλμπάου. Ναι. Και απόλυτα στην Ιταλία του Μπιλμπάου και δεν είμαστε εμείς. Εγώ καταλαβαίνω ότι από όλα αυτά που λες, η ψυχούλα σου πεταρίζει για Ευρωπαϊκή Super League. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, όχι, δεν μιλάω τώρα, μην μπερδεύεσαι. Πώς λέω, λες να βλέπουμε ωραία μάτσα, να βλέπουμε όπου να είναι. Να πάμε να παίξουμε και στη Δυτική Σαχάρα, να τους βάζουμε να παίζουν όπου να είναι. Να παίρνουμε δύο ωραίες ομάδες. Δεν έχει να κάνει με αυτές τις έδρες. Η Ευρωπαϊκή Super League έχει να κάνει με συγκεκριμένη ελίτ ομάδων. Ποιο δεν είναι ελίτ, η Μπαρσελόνα δεν είναι η Ρεάλ, δεν είναι ελίτ. Τι εννοεί. Εγώ μιλάω για τις ελληνικές ομάδες να πάνε εκεί. Δεν μιλάω για την ευρωπαϊκή ελίτ. Δεν μιλάω ούτε καν για την ελληνική ελίτ. Έβαλα τέσσερις ομάδες στην τύχη. Η Ευρωπαϊκή Super League δεν μιλάει για αγώνες στο Ριάτ και στην Ντόχα. Ντόχα, Βρωμάδη, Σοδία. Δεν μιλάει για εκεί. Να. Εγώ μιλάω για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις αρχές του πραγματικού ποδοσφαίρου όπως είναι αυτό που παίζουμε στην Ελλάδα. Στους συνανθρώπους μας, στους καλούς μας φίλους, σε άλλα μέρη του κόσμου. Α, έτσι όπως το λες. Εντάξει, ναι, έτσι όπως το λες, οπωσδήποτε. Έτσι όπως το λες, οπωσδήποτε. Δεν έχουν, ας πούμε, το δικαίωμα οι Σαουδάραβες να μυρωθούν από υψηλό επίπεδο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικώς σε μια φάση που, πώς το λένε, τα θεμέλια της δημοκρατίας τρίζουν στην Ευρώπη, ναι. Και οι αναφορές στην Ελλάδα, έτσι ως η χώρα που τη γέννησε, είναι συχνές πυκνές. Εγώ λέω ναι, ότι πρέπει ως χώρα να κάνουμε την αντεπίθεση μας κάπως. Δηλαδή πρέπει να βγάλουμε, να εξάγουμε πολιτισμό. Οπότε αυτό που λες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί όχι. Να κάνουμε και εμείς δεν έχουμε. Εμείς πρέπει να έχουμε. Νομίζω έχουμε να κάνουμε Super Cup το 87, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σε μια ωραία επέτειο, στην επέτειο των 35 χρόνων που θα είναι φέτος. Θα διοργανώσουμε ένα ωραίο Final Four και θα πάμε να το κάνουμε στο Σουδάν. Θα το κλείσουμε. Γιατί ρε παιδί μου δεν το κανονίζουμε. Θέλω να πω δεν έχουμε κανονίσει. Είχαμε κάνει κάτι φιλικά, κάτι αυτά σε κάτι άλλες χώρες. Ας κανονίσουμε να γίνει εκεί. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ούτως ή ομάδες περίπου τον ίδιο καιρό θα κάνουμε προετοιμασία. Ναι. Μέσα σ' άκρα θα βρούμε μια κοινή ημερομηνία. Θα κάνουμε ένα ωραίο. Άμα είναι να κάνουμε πράγμα, ας δημιουργήσουμε την ημερομηνία. Δεν χρειάζεται το κάνουμε εκεί που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ποια ημερομηνία. Μισό λεπτό. Αυτή το κάνουν τώρα. Τώρα δεν το κάνουν αυτή τώρα. Τέλειως ξεκούδουνο. Αυτό λέω. Ναι. Υπάρχει κάποια αφορμή γιατί το κάνουν τώρα. Τώρα γουστάρω. Τώρα τους δίνουν τα λεφτά και είναι εύκαιρα τα γήπεδα. Τώρα γουστάρω να το κάνουν. Ναι. Ωραία. Μπορεί να μας πούνε εμάς, παιδί μου, ξέρω εγώ, τον Σεπτέμβριο, τον Απρίλιο. Όποτε δεν θέλουν. Γιατί να πούμε όχι εμείς. Υπάρχει κάποιο τρόπο. Γιατί το κάναν τώρα αυτοί. Γιατί τώρα υπήρχαν και νέες ημερομηνίες, φαντάζομαι. Ξέρω. Εγώ νομίζω πρώτα του πήραμε τη Σαουδική Αραβία και του είπαμε: παιδιά, θέλουμε να έρθετε. Βρείτε έναν τρόπο. Ίσως και σκεφτήκαν τι να κάνουμε. Ίσως αυτό το μήνα είναι οι θερμοκρασίες πιο κατάλληλες για να παίξουν μπάλα. Ναι, όχι, άλλο λέω. Λέω πώς μας. Γιατί μας έρθαν αυτές οι τέσσερις ομάδες. Α πούμε, σου λέει: τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, σας θέλουμε να έρθετε να παίξετε. Ωραία. Τι λοιπόν, θα κάνουμε, πώς θα δικαιολογήσουμε. Οι τέσσερις των ημιτελικών του περσινού κυπέλου. Τι μου λε. Φαντάζομαι. Ναι, τέσσερις των ημιτελικών. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, αλλά τρόπος να βρεις. Σου λέει, είναι Γενάρης, είναι οι πιο καλές θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω εγώ, έχει μόνο ξέρω, 30 βαθμούς, λέω για παράδειγμα. Δηλαδή είναι η ψύχρα τους τώρα. Είναι ξέρεις, η δροσιά τους. Σου λέει τώρα μπορούμε να παίξουμε. Αν έρχεται ξέρω εγώ, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, θα έχει 40. Ναι. Και επειδή ξέρω εγώ, είστε τυτίκες, ελάτε τώρα που ο καιρός είναι. Τώρα που έχει δροσό. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Τέλος. Ωραία, εντάξει.
Τι κάναμε ΑΕΛ Ολυμπιακός 2007, ούτε που το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κάναμε ΑΕΛ Ολυμπιακός, τι τύπου Super Cup, 30 χρόνια μετά. Δεν ξέρω. Ούτε που το θυμάμαι. Τι συνέβη σε αυτό το μάτσο. 20 χρόνια μετά. 20 χρόνια μετά, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το, δεν το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάμε για τα επόμενα. Πάμε για τα επόμενα. Και το Final Four ανόδου είναι επίσης πολύ ωραίο. Ανόδου σε πού? Ή τα playouts. Από την Football League, Super League. Ξέρω. Αυτό θα το πάμε στη Σαουδική Αραβία. Εντάξει τώρα. Γιατί δεν, όχι. Δεν θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Ποιο το λέει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό τι θα είναι, εξαγωγή πολιτισμού, θα είναι και αυτό. Δεν θα είναι ωραίο, για παράδειγμα, λέω τώρα τυχαίο όνομα, ο Γιάννης ο Κομπότης με την αρμάδα του Σαουδική Αραβία. Μιλάει για τον πρώην μεγαλομέτωχο. Δεν θα πάει ως επιφανής ως επίτιμος καλεσμένος, ναι, φαντάζομαι ότι θα πάει. Φαντάζομαι ότι θα πάει. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Ό,τι καλό μπορούμε για να εξάγουμε πολιτισμό, εγώ λέω να το κάνουμε. Α, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε τώρα για σοβαρό πολιτισμό. Στα γήπεδα οι ομάδες, ναι, γύρω-γύρω, όταν, ναι, θέλουν να φτιάξουν κάτι. Τώρα, ας πούμε, θα φτιαχτεί ο Βοτανικός, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός που έχει φτιάξει το Καραϊσκάκι, ή ο ΠΑΟΚ, ναι, και τα γύρω-γύρω στην Τούμπα. Τι κάνουμε γύρω-γύρω, τι λέμε, η εμπορική χώρα και μετά στα λοιπά, θα φτιάξουμε. Μπουτίκ, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, πολύ πρωτότυπο. Ο καφέ. Καφέ, φαΐ, ναι, τα κυλικεία στο γήπεδο, αυτά, μπύρες. Αυτά, μπορούμε να φτιάξουμε κανένα μαζί, να δούμε κανένα παιδικό παιχνίδι, αν δεν κάνουμε μαζί με ρούχα πάλι. Ναι. Και κάπου εκεί νομίζω ότι εξαντλούνται οι ιδέες μέσα, ναι, στις άκρες, έτσι. Λοιπόν, αν θέλουμε να εξάγουμε πολιτισμό, θα, ναι, κάνουμε αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή. Φίλες και φίλοι. Διότι η ΑΕΚ φτιάχνει στην καινούργια Αγία Σοφιά τσαγκαράδικο μέσα. Αληθιά. Βεβαίως αληθιά. Ωρε φίλε. Τσαγκαράδικο κανονικά, τσαγκαράδικο στυλβωτήριο. Ωραίο αυτό. Όπως δεν ξέρω πώς θα πάνε, ας πούμε, για γυάλισμα βουτσιού. Τι είναι πώς θα πάνε. Ρε παιδί μου, πόσοι από αυτούς που πηγαίνουν. Θα περάσει ο πρόεδρος και θα πάνε όλοι. Ο πρόεδρος θα πάει, αλλά ο άλλος που φοράει, ξέρω εγώ, ο Σταν Σμιθ, τι να πάει, να πάει να του στυλβώσουν τα Σταν Σμιθ. Ρε φίλε, δεν θα φορέσει Σταν Σμιθ για να πα τώρα στο γήπεδο. Τι θα φορέσει. Τι θα φορέσει Σταν Σμιθ, θα φορέσει. Τσάχτηκε το γήπεδο και θα φορέσει. Θα φορέσει λουστρίνη. Λουστρίνη θα βάλει. Δεν έχει λουστρίνη. Να βάλει Σταν Σμιθ λουστρίνη. Δεν υπάρχει. Να βγάλει. Το κάνει. Να βγάλει. Εντάξει. Αλλά αν πηγαίνει ο πρόεδρος και οι φίλοι του πρόεδρου και τα λοιπά, και είναι και τσαγκάρικο που σημαίνει ότι όλοι έχουν παπούτσι να φτιάξουν κάτι της, αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι σίγουρα ιδέα του Μελισανίδη αυτή. Εννοείται ότι είναι ιδέα του πρόεδρου. Και μπράβο σε αυτό. Και μπράβο στο καπέλο. Όχι μόνο γιατί. Είναι επαγγέλματα που χάνονται. Αυτό αρέσει. Είναι επαγγέλμα που χάνεται. Και σου λέω, θα το κάνω και θα το κάνω και μέσα στο γήπεδο για να, το, να, για να έρχεται ο κόσμος. Ναι. Όχι, μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να μοιηθούν και οι νέες γενιές. Έτσι στην. Ότι αυτό είναι πράγμα που το τέχνη, κάνουμε. Ναι, να μην χαθεί αυτή η τέχνη καταρχάς. Ναι. Υπάρχει ένα σημείο αναφορά ότι εκεί, στο τσαγκάρικο, ας πούμε, τη Αγία Σοφιά. Πολύ ωραία. Για τη το οποίο θα είναι και μπροστά του παλιά σκεπαστή, νομίζω. Έχουν βγει και φωτογραφίες, πρέπει να σου πω. Πρώτες πώς θα είναι και τα λοιπά. Θα λέγεται λούστρος. Ναι. Πρέπει να σου πω πώς πρέπει. Έτσι. Θέλω να σου πω να τα προχωράμε αυτά, διότι θα φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Και θα βλέπουν τα παιδάκια σε ελληνικές ταινίες που θα παίζονται ακόμα για τα επόμενα 500 χρόνια, ή όσο υπάρχει τηλεόραση. Θα βλέπουν πια το Βασιλάκι τον Καΐλα. Ναι, και θα λένε τι είναι αυτό, τι κάνει αυτό, τι είναι αυτό, γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. Όχι λοιπόν. Στην ΑΕΚ, όχι πως είναι, ούτε εκεί ούτε πουθενά, στην ΑΕΚ και παντού. Ναι. Και παντού, σε κάθε γήπεδο, όχι δεχομένως τσαγκαράδικο στριβωτήριο, κάτι άλλο. Ένα επάγγελμα που χάνεται σε κάθε χώρο. Πώς το λένε. Εντάξει, πρέπει να έχει και μια σχέση λαϊκής παρουσίας. Δεν πάει να κάνεις βυρσοδεψίο στο γήπεδο. Θέλω να πω, πρέπει να είναι κάτι το οποίο, ναι, να απευθύνεται σε κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου. Θα είναι έτσι. Σε ένα γήπεδο μπορεί να κάνουν κοστούμάδικο. Σακάδικο. Ναι, μακάρι. Sur mesure. Άλλωστε, όλοι οι οπαδοί θέλουν να ράψουν, ναι, ρε, στα μέτρα τους. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Ωραίο, ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πολύ υπέροχο, ωραίο. Υπέροχο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο στον Τίχρη. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων. Τη μέρα να επιβάλλει σήμερα τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους λίγους πολύ γνωστούς τρόπους από το κινητό σας. Γράφετε σούπερ, φαίνεται ένα διάστημα. Το μήνυμα μόλις το γυρίζει ατλαντικό, πρέπει να πω.
η Αθλέτικ. Η Μπιλμπάο. 1-2 στο 81. Είμαστε. Έτσι. Μωρέ, μπράβο. Μωρέ, μπράβο. Λοιπόν. Σούπερ φαίνεται αδιάστημα το μήνυμά στο 19-19-031. Η χρέωση ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr. Κλικάρετε πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player για να ακούτε live το σταθμό. Εκεί βρίσκεται τις εκπομπές on demand, όποιες θέλετε από τις παλαιότερες. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να στείλετε, να γράψετε και να στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Θυμίζω ότι στη φόρμα της συγκεκριμένη υπάρχει περιορισμός 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Από εκεί και πέρα emails στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 γράφεται για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο πράγμα ακριβώς γράφεται στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, εφόσον επιθυμείτε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. fightclub2001 γράφεται αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, όλο μαζί, μία λέξη. Και fightclub.gr μόνο για τους μελετηρούς, με πάρα πάρα πολύ πράγμα μαζεμένο. Εκεί ο Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα. Ντέρμπι έχουμε στο Μόναχο, Bayern Μονακό. Το παιχνίδι στο 42-46. Βρισκόμαστε στα μέσα περίπου της τρίτης περίοδου. 17 πόντους έχει βάλει ο Walden με 5-8 τρίποντα και από την άλλη 13 ο James. Οι δυο τους έτσι παίζουν το παιχνίδι. Ενώ στα μέσα της δεύτερης περίοδου, λίγο μετά τα μέσα της δεύτερης περίοδου, Μπαρσελόνα Ανατολή είναι 28-32. Λίγο απορριθμισμένη η Μπαρσελόνα, να πω, τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Όχι. Για αρκετές ομάδες. Ειδικά για ομάδες που έχουν χτυπηθεί πολύ βάναυσα από κορονοϊό. Ναι. Και η Μπαρσελόνα χτυπήθηκε πολύ, πολύ αλήπητα. Αλήθεια είναι. Συν φυσικά τον Καλάθι. Συν τον Καλάθι, αλλά σου λέω το θέμα είναι ότι λείπουν παίχτες, χάνεται ο αγωνιστικός ρυθμός, μένουν σε καραντίνα και όταν γυρίζουν. Κάνουν ελάχιστες προπονήσεις, αρκετές ομάδες. Το λέγαμε και με τον αφορμή τον Παναθηναϊκό χθες. Και επίσης οι παίκτες όλοι αυτοί που ήταν τόσες μέρες σε εγκλεισμό χωρίς προπονήσεις, δεν ξέρουμε και σε κάθε περίπτωση τι τους αφήνει και για πόσο διάστημα τους αφήνει αυτό που πέρασαν. Μπορεί να είναι κάτι που κάποιος που γυρίζει και είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι κάποιος που γυρίζει και δεν αισθάνεται πολύ καλά ή δεν έχει πολλές αντοχές. Δεν έχει καλές ανάσες. Είναι πολλά. Και αυτό ισχύει και για τους αθλητές φυσικά. Όπως για όλους είπαμε, το πιο. Νομίζω χαρτογράφητο μέχρι στιγμής πράγμα είναι η long COVID όλης αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, συγγνώμη. Παραμένει το 0-1 να πούμε στο πράσινο ακροτήρι Μπουρκίνα Φάσο. Είμαστε στο 83 εδώ πέρα. Τώρα κοιτάμε όλα μας. Λίβερπουλ Άρσεναλ 0-0. Η Άρσεναλ παίζει με 10. Και τι άλλο σημαίνει. Α, και Μίλαν Τζένοα 0-1. Είμαστε. Να πούμε επίσης. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε πόσα παιχνίδια βλέπουμε μαζί. Δεν γίνεται, έχει αρκετά ωραία παιχνιδάκια. Αυτόν καιρό. Λοιπόν, τώρα σε διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα τέλος πάντων του. Α, να πω, συγγνώμη την φίλη που είμαστε έτσι, κλείνουμε τα της εισαγωγής, να μην το ξεχάσω. Επειδή αύριο το παιχνίδι αναβλήθηκε. Ναι. Έγινε και μια αναπροσαρμογή και στο δικό μας πρόγραμμα, στο πρόγραμμα του Fight Club, να πω. Το οποίο αν υπήρχε το παιχνίδι θα ήταν μισό, τώρα που δεν υπάρχει παιχνίδι είναι ολόκληρο, οπότε μας δίνει την ευκαιρία να στήσουμε αύριο εδώ πέρα μια πολύ ωραία βραδιά εν ώψη του ντέρμπι για εσάς, με quiz για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Μπορούμε με το ρήμα να στήσουμε και καπάκι να ακολουθεί λέξη ντέρμπι. Ναι. Αν θέλεις. Στην πρόταση εννοείς, όχι αμέσως μετά. Να στήσουμε το ντέρμπι. Γενικά να λείπουν από την ίδια πρόταση, από κοντινές προτάσεις, η λέξη να στήσουμε. Okay. Και μετά να ακολουθεί το ντέρμπι. Ωραία. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να οργανώσουμε, να σκεφτούμε και να πολύ οργανώσουμε. Καλά. Καλό. Να φτιάξουμε μια σκαλέτα ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, στο άψε σου είσαι. Είναι σαν να βάζει, παιδί μου, ξέρω εγώ, το στοιχηματίζω ή οτιδήποτε τέτοιο και λίγο πιο κάτω να ακολουθεί το όνομα Αβραάμ. Θέλω να πω, δημιουργεί συνεργού. Δεν κατάλαβα τι τώρα. Πώς λέμε του Αβραάμ και του Ισάκ. Α, τα καλά. Αυτό. Κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, μπάσχε τόσο, οπότε αύριο κουιζάρα για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με Νίκο Τσιμπλάκο εδώ και με δώρα. Εγώ να σας πω. Και με δώρα. Θα δείτε, αύριο θα γίνουν σχετικές αναρτήσεις και τα λοιπά. Απλώς το λέω για να ετοιμάσετε. Αύριο έχουμε θέμα, εντάξει. Και καλά τα Μουντιάλ και τα Γιούρα, αλλά το θέμα είναι περιορισμένο. Θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μόνο. Αποκλειστικά εδώ με τηλεφωνάκια, με διάφορα ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα. Ρονάλντο συνέντευξη στο Sky Sports. Ναι. Ο οποίος είπε λίγο πολύ, εντάξει, εγώ δεν πολύ γουστάρω να παλεύω για 5η, 6η, 7η θέση. Mm-hmm. Θέλω να κερδίζω. Όταν πήγε το καλοκαίρι, τι φαντάστηκε ακριβώς, ναι, τι σου είπανε, ας πούμε, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, ναι. Είπε διάφορα πράγματα. Πιο σημαντικό είπε. Είμαστε, λέει, κανένα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξέρω τον τρόπο, λέει, ναι, που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν είναι ηθικό να το κάνω. Mm. Τι εννοεί, πείτε. Δώστε μου την μπάλα και κάντε στην άκρη. Να. Πηγαίνετε σε μία μεριά. Εντάξει. Εγώ από την άλλη μεριά. Okay. Και αφήστε με να τον παίξω στα πόδια. Τον αντίπαλο. Να. Ναι. Να. Εντάξει. Ανώσω αυτό. Αυτό φαντάστηκα και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι ότι είναι 37. Γιατί σου λέει, αν ήμουν μικρότερο, θα υπήρχε χρόνο να πει, παιδί μου, να χτιστεί μια ομάδα και, οκ, okay, φέτο μπορούμε να τερματίσουμε τάδε θέση, αλλά να γίνουμε καλύτεροι και του χρόνου να κάνουμε πρωταθλητισμό κτλ. Δεν έχει αυτό το χρονικό περιθώριο. Στα λίγα χρόνια που το απομένω να παίξει μπάλα, αυτό, θέλει να είναι σε top επίπεδο. Και βλέπω ότι πήρε λίγο την κατηφόρα, ναι, εδώ και δεν, ναι, ξέρει αν χρονικά τον. Δηλαδή, αν έπρεπε την ομάδα να είναι φέτος εργό δευτερότριτη. Να. Να είναι η City, ρε παιδί μου, στην κούρσα της και να είναι με την Chelsea και με την Liverpool, να είναι κάπου εκεί γύρω και United. Θα σου έλεγε φέτος να είμαστε εκεί τετράδα να το παλέψουμε. Με προοπτική του χρόνου να γίνουμε λίγο καλύτεροι και να κάνουμε πρωταθλητισμό. Έτσι, εγώ φαντάζομαι το έχει στο μυαλό του. Ότι είτε η City είτε η Liverpool, κάποιο μπορεί φέτος όντως να φύγει μπροστά. Αυτό. Αλλά να είμαστε κάπου εκεί γύρω. Πού να φανταστεί ότι δεν θα είναι εκεί πέρα γύρω πουθενά. Ότι θα είναι η Arsenal, ας πούμε, τετράδα εκεί γύρω, ναι, και δεν θα είναι η United. Ναι, αρέσει, ναι, αρέσει. Ναι. Εντάξει, ναι. Και μακριά δηλαδή, κάθεσαι, βλέπεις τα παιχνίδια, λες, φίλε, είμαι. Είμαι 20 βαθμούς από την κορυφή, δηλαδή είμαι πολύ πίσω. Ναι. Είμαι πολύ πίσω. Δηλαδή, κοιτάς πίσω και λες, έρχονται οι Γούλβς και Μπράιτον να με περάσουν. Ναι. Δεν είναι και πολύ ωραίο. Απ' την άλλη, να σου πω, ψάχνετε και ο Μέντες. Τώρα σοβαρά. Με το Κασί και οτιδήποτε. Δηλαδή, ποια ομάδα, δηλαδή, τι ψάχνει το Ρονάλντο Μεσούση στη σεζόν τώρα, δηλαδή, αλήθεια. Τι μπορεί να κάνει ο Ρονάλντο. Είναι το καλοκαίρι, μόνο. Δηλαδή, μόνο αυτό, δηλαδή. Τι άλλη λογική να έχει. Είναι για το καλοκαίρι κουβέντα. Αν δεν έχει απογοητευτεί πλήρως με το καλοκαίρι ο Ρονάλντο, γιατί παίζει και αυτό. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά προσπάθησα να δώσει κουράγιο. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει την οποία το παιχτών, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή σεζόν. Είχε πολύ πλάκα, συγγνώμη. Ναι. Τις προάλλες που προσπάθησε να φτιάξει την ψυχολογία των συμπαιχτών, ο Μαγκουαέρ, που βγήκε ο Κιν και τον ξέχεσε. Ναι. Με το γνωστό του τάκτο, τι βλακίες είναι αυτές που λέει. Ξέρεις τι, έχει πάρα πολύ. Εμείς εδώ πέρα ως εκπομπή και ως ανθρώποι μπορεί να έχουμε τις αιμονές μας και τα βασανάκια μας και αυτούς που μας αρέσει να τους περνάμε πριονοκορδέλα, γιατί έτσι μας αρέσει όσοι ακούτε την εκπομπή χρόνια και ότι έχουμε τις αιμονές μας. Άλλο λέω, παιδί μου, λέμε εμείς για τον Μαγκουαέρ, ξέρω εγώ, τρία πράγματα, γιατί παραπάνω δεν λέμε. Διαβάζει γύρω-γύρω διάφορους να βγαίνουν και να το ξεπατώνουν με χαρά και με χάρη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ποιος είχε βγει την άλλη φορά, ο Φάντερ Φαρ, ποιος ήταν που είχε βγει. Βγαίνουν διάφοροι. Καλό, Φάντερ Φαρ του περνάει όλους πριν, ναι, κορδέλα, ναι. Και όταν βγαίνει αυτό, αισθάνομαι πολύ λίγος, ότι έχω πει πολύ λίγα πράγματα. Και μετά βγαίνουν και άλλοι και άλλοι και άλλοι, ξέρεις, πολύ πιο έγκριτοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου όσο. Και συνοπίζονται, δεν έχουν πει τίποτα σημαντικό. Τον έχουν πάρει πολύ στο μεζέ το Μαγκουάρ στην Αγγλία. Πολύ περισσότερο από ό,τι οπουδήποτε αλλού και ειδικά σε εμάς που το ξεφυλίζουμε, ας πούμε. Ναι. Ότι εμείς δεν το ξέρετε στην πραγματικότητα. Εμείς δηλαδή το φερόμαστε με το γάντι σε σχέση με αυτά που ακούει από ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ναι. Τον έχουν κάνει ρόμπα τρίκουμπι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Και αισθάνομαι πολύ καλά, ξέρεις. Αισθάνομαι πολύ καλά, ρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά ξυπνάμε, πιάνουν οι ανοχές και είναι τον καημένο. Τι λέμε γι' αυτόν. Και μετά βλέπω ότι λένε γι' αυτόν, ας πούμε, εκείνη. Και λέω, εντάξει. 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 Πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, θα. Ξέρεις, μεγαλωμένος με στην κουλτούρα και στη φάση αυτή. Ναι. Θα τον πειράζει άρα γι' αυτό το πράγμα καθόλου. Θα τον ενοχλεί.
Εσύ που λες ο κύριος Χριστιανό, πάντως δεν είναι και σαν τους μουσικούς του Τιτανικού, το εγκαταλείπει το πλοίο από νωρίς. Ποιο πλοίο είχε εγκαταλείψει από νωρίς, παιδιά, για πείτε μου. Για πείτε μου ποιο πλοίο είχε εγκαταλείψει από νωρίς. Της United, στην πρώτη θητεία, τη Real, που ήμουν τόσα χρόνια, στη Juventus που ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Ποιο πλοίο εγκατέλειψε νωρίς την καριέρα του. Και το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να σου πω. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτές είναι οι ομάδες μετά τη Sporting που πήγε. Εγκατέλειψε κανένα πλοίο νωρίς. Όχι. Δεν απάντηση. Θυμάμαι να πω την αλήθεια. Να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Προτάσεις ήρθανε τότε από την Real στην United, τον πούλησε. Ναι. Τελείωσε συμβόλαιό του με την. Εν πάση περιπτώσει ήταν στα τελειώματα. Ήθελε να πάει κάπου αλλού μετά από τόσα χρόνια. Είχε πάρει 4 Champions League στη Μαδρίτη. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Έφυγε. Μετά από τόσα χρόνια όμως δεν άφησε κανένα πλοίο νωρίς. Και στη Juventus καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι δεν πάει το οικονομικό πλάνο αυτό που έχουν. Πώς το λένε, χαράξει. Και έπρεπε να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του για να προχωρήσουν παρακάτω. Ναι. Δεν βλέπω. Ας πούμε άλλα πράγματα που έχει κάνει και άλλα πράγματα που μπορούμε να του προσάψουμε. Όχι ότι εγκαταλείπει κανένα πλοίο νωρίς ο Κριστιάνο, δεν νομίζω. Ναι. Επίσης πήγα σιγά τώρα. Ο Μέντες πήγε να σπρώξει το 17, γιατί ο Μέντες έχει 17 παίκτες United. Και να φέρει φίλους του Κριστιάνο, τι λέτε τώρα. Ναι, ναι. Καταρχάς ο Κριστιανό έχει 17 φίλους. Ναι, ξύνιζω βασικά. Ναι. Πιστεύει κανείς ότι ο Κριστιανό έχει 17 φίλους ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Ναι, ναι, ναι. Ούτε. Πραγματικούς και καρδιακούς. 17 ονόματα δηλαδή. Παιχτών, άμα του πεις, δεν ξέρει να σου πει ο Νάρκης αυτός. Να του πεις παίζουν 17 τόπο ονόματα παιχτών, τόπο είμαι εγώ θα σου πει. Ναι, ναι, μετά από σένα και ο Μέση. Κανένας άλλος, δεν μου έρχεται κανένας άλλος. Τώρα που λες αυτά, επειδή μου λες μερικές φορές. Λες, δε, θες να κρυφτείς και δεν σε αφήνει χαρά, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό που λες δεν αποτυπώθηκε πουθενά πιο ανάγλυφα, ναι, από τις περίφημες πρωτοχρονιάτικες ευχές, ναι, του Ρονάλντο. Θύμισέ μου. Το οποίο δεν το έχω τώρα ακριβώς πρόχειρο, αλλά είχε. Στο περίπου. Είχε πει ότι εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Ναι. Παρά τα 47 γκολ που πέτυχε στον Ισπανό. Εντάξει, ρε βγαίνει. Απίθανο. Υπέροχο. Γράψε κάτι σαν άνθρωπο. Δηλαδή, ξέχνα την πάρτι σου για λίγο. Ήταν το πιο ωραίο πράγμα. Εντάξει, καταπληκτικό έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα στα 47 του γκολ βρίσκουμε παρηγοριά μέσα στα βασανά μα. Και σου λέει, ναι, παρά τα 47 γκολ και βρήκατε παρηγοριά και περάσατε καλά και διασκεδάσατε και χαρήκατε, ήταν μια δύσκολη χρονιά παρόλα αυτά. Δηλαδή. Δεν μπόρεσα να σας πάρω από πάνω σας όλα τα βάσανα με τα 47 μου γκολ. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Μας πήρε κάποια. Όσα μπόρεσε. Ναι. Όσα σηκώσαν οι πλάτες του. Όσα σηκώσαν οι πλάτες του. Τι κοιτάς τώρα. Κόκκινη στον Ενέργεια. Ποιος έφαγε κόκκινη. Ο Χιμένεθ. Της Ατλέτικο. Τι τώρα... λες βρε παιδί μου. Πήρε παίχτη Ατλέτικο κόκκινη. Τι λες βρε παιδί μου. Ναι, απίστευτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τέλος, δεν έχει και σημασία. Στο 94 είμαστε. Το έχει πάρει η Μπιλμπάο, νομίζω, το παιχνίδι. Ναι. Ή θα το πάρει, εν πάση περιπτώσει, και τελειώνει η ιστορία. Ναι, ρε, εντάξει, τρομερός. Κριστιανό, τρομερός. Πραγματικά. Φανταστικές ευχές. Φανταστικές ευχές. Δηλαδή, πώς εγώ φανταζόμουν να γράφετε το τύπο ευχές μόνο Κιμ. Ναι. Που να λέει, ρε, παιδί μου, γιατί. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ας έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια διάθεση με τον Κριστιανό. Ας πούμε, ο Κριστιανό στα 37 του χρόνια είναι σαν να λέμε ένας εργαζόμενος που λίγο πριν βγει σύνταξη, ας πούμε, ότι είναι στα 63 του. Ναι, προσπαθώ να δω που το πας, ναι. Ας έχουμε όλοι στα 63 μας, αν συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειά που κάνουμε, την ίδια όρεξη για τη δουλειά μας, όπως έχει εκείνος. Εντάξει, μπορεί. Τι εντάξει. Για μένα ακριβώς το ίδιο. Για μένα ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Μια καριέρα ποδοσφαιριστή, εντάξει, είναι 15 χρόνια μέσα σε άκρες. Μια καριέρα εργαζόμενη δεν είναι 15 χρόνια. Δεν έχει να κάνει. Είναι 15 χρόνια μια καριέρα ποδοσφαιριστή, στην οποία ζει όπως ζει με αυτές τις συνθήκες εργασίας, με καθημερινές προπονήσεις, με ελάχιστη ξεκούραση, με καταπώνηση, με τραυματισμούς. Εγώ δεν παθαίνω ρίξη χιαστού στη δουλειά μου. Ούτε κοπανάω το κεφάλι μου. Δεν παθαίνω διάση. Δεν πηγαίνω και κουτουλάω κανέναν. Εντάξει, δεν παθαίνει το ξυχιαστού γιατί είσαι αυτός που είσαι. Ούτε γιατί κάνω δύο μέρες. Ούτε κάνω διπλή προπόνηση κάθε μέρα, ας πούμε, για να πάω στη. Δουλεύεις όμως πρωί απόγευμα, δούλευες. Ούτε δουλεύω τα Σαββατοκυριακά, ας πούμε. Σιγά τώρα θα κλάψω σε λίγο. Θέλω να σου πω ότι η καριέρα του ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, του επαγγελματία αθλητή, του τόπου αθλητή, είναι γεμάτη προφανώς χρήματα για όσους είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και γεμάτη. Είναι. Εντάξει.
Λοιπόν, αν το πάρουμε αναλογικά, αυτός ο άνθρωπος που έχει ξεκινήσει και παίζει μπάλα από τα μικράτα του και επαγγελματικά, ξέρω από τα 17 του, αυτά τα 20 γεμάτα χρόνια που παίζει ανελιπώς ποδόσφαιρο, να, είναι σαν ένα εργαζόμενο που έχει ξεκινήσει να δουλεύει, ξέρω εγώ, στα 23 του, 25 του, μετά το στρατό, μετά τις σπουδές, μετά οτιδήποτε, και φτάνει εκεί γύρω στα 60, βγαίνει σύνταξη γύρω στα 67. Να. Λοιπόν, ο Κριστιανό αυτή τη στιγμή είναι σαν να είναι λίγο πριν τη σύνταξη, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο στα 62. Και συνεχίζει με το ίδιο κέφι. Για ζωή, για δημιουργία. Αυτό, να κάνει, ας πούμε, και του αγαπάει τη δουλειά του, ρε παιδί μου. Να. Την ίδια όρεξη που, να, την αγαπούσε και στα 17. Αυτό λέω. Πιστεύεις ότι ακόμα και όταν αποσυρθεί μετά από χρόνια, επειδή ούτως ή άλλως θα ζει με το Instagram μέχρι το τέλος της ζωής του και θα βιοπορίζεται, ας πούμε, τι ρήματα χρησιμοποιεί για τον Κριστιανό. Θα εξακολουθεί να ταρπάζει και από το Instagram μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι αντίστοιχα στις πρωτοχρονιάτικες ευχές του 2032 θα πει, θυμάστε τότε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα, το καταλαβαίνω, πώς το λένε, η 178η μετάλλαξη του κορονοϊού είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα που ο αστεροειδής ετοιμάζεται να πέσει στη γη, έτσι, αλλά βάλτε στο YouTube να δείτε ένα βίντεο, σεζόν 19-20, Κριστιάνο Ρονάλντο, τι έκανα, θα νιώσετε αμέσως καλύτερα. Εντάξει, τι να πόρες. Αν το 2032 δεν παίζει ακόμα. Σωστό. Έτσι. Σημαντικό. Γιατί... σημαντικό. Είναι και αυτό σημαντικό. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, στη Λισαβόνα, στη πόρτη Λισαβόνα και να παίζει εκεί τα ματσάκια του. Γιατί όχι. Γιατί όχι, θα μπορούσε. Λοιπόν, τελικά, πράσινο ακροτήριο Μπουρκίνα Φάσο. Τελείωσε 0-1 το παιχνίδι. Όπως να μου φωτιά από το πρώτο ημίχρονο, τον πρώτο κυρίου Ασάν Μπάντε στο 31ο λεπτό. Και επίσης τελικό, Ατλέτικο Μαδρίτης Αθλέτικο Μπιλμπάο 1-2, 0-0 ήταν το ημίχρονο. Οπότε έχουμε, νομίζω, θα ονειρεύονταν Μπαρσελόνα Ατλέτικο τελικό. Δεν υπάρχει αυτός τελικός. Ρεάλ Αθλέτικο Μπιλμπάο είναι ο τελικός του Super Cup της Σαουδικής Αραβίας. Άρα έχουμε πλέον 4 παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα πω. Έχουμε ένα Μπενεβέντο Μόντσα που είναι 2-1 και η Μόντσα παίζει με 9. Έχουμε το Λίβερπουλ Άρσεναλ ακόμα στο 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ. Μίλαν Τζένοα παραμένει το 0-1 και έχουμε και ένα Πορτιμονέν σε Μάφρα, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, μην με ρωτήσετε, πορτογαλικό κύπελο μάλλον, που είναι επίσης το 0-1. Για τους Μερακλίδες, μία ώρα τα ξημερώματα, δεύτερη κατηγορία Μεξικού, Κώστα. Ναι. Έτσι. Τρέλα να είμαστε τώρα. Τεπατιτλάντε Μορέλος εναντίον Κορεκαμίνος. Ωρεκαμίνος. Έτσι. Καταπληκτικό. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν υπέροχο. Για σένα που λες, αυτός δεν έχει το άγχος, την πίεση, την ψυχολογική βία που αισθάνονται πολλοί εργαζόμενοι, που λέει ο Χάρης. Πιθανότατα ο συγκεκριμένος δεν έχει. Λίγο όλη αυτή η ιστορία με τους ποδοσφαιριστές που ζουν τόσο ευτυχισμένη ζωή κτλ. Κάπως έχει καταρρευτεί τελευταία χρόνια, όταν έχουν βγει στη φόρα ποδοσφαιριστές που έχουν μιλήσει για κατάθλιψη, για κρίση πανικού, να, για φοβερή ψυχολογική πίεση, για bullying που έχουν δεχτεί, για δύσκολες καταστάσεις που έχουν περάσει. Αθλητές από κάθε άθλημα και από όλα τα μέρη του κόσμου, που προσπαθούν να μας δείξουν τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, προφανώς ένας ποδοσφαιριστής που βγάζει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια το χρόνο είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί δέος. Αλλά ας πούμε, όταν βλέπεις παίκτες του NBA που βγάζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο και 30, να σου λέει, ας πούμε, ο Kevin Love για παράδειγμα, ότι πέρναγα κρίση πανικού και νόμιζα θα πεθάνω, ας πούμε, δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Ήμουν σε μια κατάσταση που ένιωθα ότι πέφτει το ταβάνι και με πλακώνει ολόκληρο. Εκείνη τη στιγμή, στο πώς ένιωθε, δεν τον έσωσε ο τραπεζικός του λογαριασμός. Δηλαδή, είναι, την ώρα που τον είπαν κρίση πανικού, δεν έλεγε, α, έχω 100 εκατομμύρια στην άκρη, είμαι καλά. Δηλαδή, τα ψυχικά νοσήματα ή τα προβλήματα που μπορεί να περνάνε νευρολογικής φύσεως ή ψυχολογικής κατάστασης ή οτιδήποτε άλλο, ναι, δεν γίνονται καλύτερα επειδή βγάζουν πολλά χρήματα. Μην ξεγελιέστε. Και μια που είπες για αυτά, ναι, για να κάνουμε και το σχετικό reference, μπορεί να διαβάσετε την ιστορία του Ρόμπερτ Τένκε. Ναι. Είναι μία από τις... Θεός χωρέστε. Θεός χωρέστε, ναι, είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις. Και ανθρώπων που είναι εν ζωή, έτσι. Ο Ντάισλερ, ας πούμε, ήταν μία περίπτωση ανθρώπων, ναι, που, βέβαια, πέρασε πολλά και διάφορα και σταμάτησε την μπάλα στα 26. Βέβαια. Και πολλών άλλων, οι οποίοι, λέω, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια βγαίνουν και μιλάνε. Το λέω αυτό γιατί προφανώς και ένας άνθρωπος που είναι άνεργος ή που βγάζει λίγα χρήματα στη ζωή του ταλαιπωρείται, αλλά μπορεί να έχει τουλάχιστον την ψυχική του υγεία και το κέφι του και γενικά την υγεία του. Να. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ο άνθρωπος που βγάζει πολλά χρήματα ως αθλητής είναι και καλά μέσα του. Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία και σε αυτήν την περίπτωση επιβεβαιώνεται. Υπάρχουν πολλοί πλούσιοι
αθλητές οι οποίοι είναι βαθιά δυστυχισμένοι και καταθλιπτικοί. Εννοείται. Αυτό λέω. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρεις, τα συμπτώματα ψυχικής υγείας. Δεν κάνω διαχωρισμούς. Δεν ήταν το ε9. Ακριβώς σε επαγγελματικές κατηγορίες ή σε ε9, όπως πολύ σωστά είπες. Απλώς την περίπτωση του Ρομπετένκη και του Ντάισλερ, πολύ καλά είπες. Γιατί υπάρχουν πολλές οι οποίες είναι άγνωστες. Ναι, έτσι, οι περισσότερες είναι άγνωστες. Νομίζω δηλαδή άνθρωποι, αθλητές παλεύουν με φάρμακα, παλεύουν με θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν διαγνωστεί. Είχαμε τον Νίκο Τσουμάνι εδώ πρόσφατα. Σωστό. Εντάξει, για να μην πηγαίνουμε σωστό. Στον Έγκη και στον Κέβιν Λόβ και στον Ντάισλερ. Σωστό αυτό που λες. Απλώς λέω γιατί είναι χαρακτηριστικές δημοκρατές. Όχι, το λέω γιατί είναι πρόσφατο και πολύ, πολύ οδυνηρό και πολύ τραγικό όλο αυτό που έγινε για ένα παιδί 31 ετών. Ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά λοιπόν, χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολύ διάσημων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στην περίπτωση του Έγκε, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς φτάσανε μέχρι το τέλος. Δεν κατάφεραν να βγουν από αυτό το σκοτάδι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πάει 11. Έχουμε και τα μπάσκετ, βεβαίως, δεν σας έχω πει. Έχουμε Μπάγερ Μονακό 56-66. Έχει ξεκινήσει μόλις η τέταρτη περίοδος και έχουμε και ημίχρονο στη Βαρκελόνη. Μπαρσελόνα Ανατολού στον Πόντο 40-41. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, Μπάγερ Μονακό 66-73. 68-73. Αυτή τη στιγμή 4 και 16 θέλει το παιχνίδι για να ολοκληρωθεί. Μπαρσελόνα Ανατολού ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο 43-41. Προηγείται η Μπάγερ. Μπενεβέντο Μόντσα έγινε 3-1 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα όσοι είχαν, Λίβερπουλ Άρσεναλ χωρίς γκολ, Μίλαν Τζένοα 0-1. Πορτιμονένσε Μάφρα έχει γίνει 0-2. Αυτή είναι η εξέλιξη σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ένας τύπος στη Νέα Ζηλανδία πήγε και βούτυξε σε μια δημόσια πισίνα. Ναι. Γυρίζει σπίτι, νιώθει ταυτί του βουλωμένο. Λέει, εντάξει, βούλωσε. Κάνει τα κλασικά, ξέρεις, με το χέρι. Αυτά δεν ξεβουλώνει. Βάζει σταγόνες. Κοιμάται. Λοιπόν, ξυπνάει το πρωί βουλωμένο. Πάει στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτεται ότι πρέπει να έχει υγρό μέσα, σοευμένο, και του λέει: άκου, θα πας σπίτι, του λέει. Θα βάλεις πιστολάκι μαλλιών, επειδή είναι σοευμένο το δύο, θα βάλεις το πιστολάκι των μαλλιών εκεί κοντά στα αυτή, θα το ανοίξεις και θα στεγνώσει. Πάει ο τύπος και περνάει ένα Σαββατοκύριακο ξαπλωμένος στο πλάι με ένα πιστολάκι μαλλιών. Όταν δοκίμαζε να σηκωθεί, ζαλιζόταν. Ναι. Δεν ένιωθε καλά. Όταν πήγαινε να ξαπλώσει, όχι στο πλάι αλλά κανονικά, άκουγε το νερό γύρω από το τύμπανο του αυτιού του να κινείται. Ναι. Οπότε αρχίζει να μην την παλεύει. Δοκιμάζει διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Ο γιατρός γιατί του είπε το πιστολάκι να βάλει? Γιατί παίζει ότι έχει υγρό μέσα και λέει πρέπει να στεγνώσει. Okay. Εγώ του λέει βάλε πιστολάκι. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ωρελά ήταν και αυτό. Τι να σου πω. Σαν δοκιμάζει διάφορα. Και τρέχει στα αυτιά και ήθελε να τις κατσαρώσει. Μπορεί. Ναι. Που δοκιμάζει τσίχλες, διάφορα άλλα πράγματα, δεν γίνεται τίποτα. Και νιώθει αυτή την κίνηση του νερού. Το βράδυ της Κυριακής η κίνηση σταματάει. Ναι. Το αυτί όμως βουλωμένο. Λοιπόν, οπότε σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να πάω σε ένα καλύτερο γιατρό. Mm-hmm. Κλείνει λοιπόν ραντεβού και πάει σε έναν πολύ εξειδικευμένο ορειλά. Λοιπόν, ενώ πηγαίνει, τον κοιτάζει ο ορειλά, τον ξανακοιτάζει και γυρίζει με μεγάλη ψυχραιμία και του λέει: κοίταξε, νομίζω του λέει ότι έχεις ένα έντομο μέσα στα αυτή σου. Μάλιστα. Λοιπόν, μη σας τα απολογώ. Δεν θέλω, δηλαδή, ελπίζω να μην τρώτε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Ναι. Το έντομο ήταν αυτό που φαντάζεστε. Δεν θέλω καν να το πω. Κατσαρίδα τώρα. Έχουμε πει όλα αυτά και θα κολλήσουμε να πούμε τα κατσαρίδα. Ναι. Εντάξει, ρε εσύ. Κατσαρίδα την οποία την έβγαλε νεκρή. Αλλά η κατσαρίδα ήταν. Ναι. Ζωντανή προφανώς πριν. Όταν μπήκε. Και αυτό το εξήγησε. Λέει, έτσι εξηγείται, είπε ο τύπος εκ των υστέρων, γιατί το νερό κινιόταν ακόμα και όταν εγώ ήμουν ακίνητος. Ναι. Έπαιρνε το μπάνιο της. Εντάξει, ρε εσύ. Ναι. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Εντάξει. Μαστίχημα, κρύβεται. Με τα αυτιά. Γενικώ, πάντα το θυμάμαι από μικρό. Έχω μια ιδιαίτερη ευησία σε αυτό. Θυμάμαι πάντα από μικρό
τη γιαγιά μου και ακολούθω τη μαμά μου να μου λέει πάντα, να μου λέει να θυμάσαι πάντα τους τρεις κορυφαίους πόνους. Τρίτος του δοντιού, δεύτερος του ματιού, πρώτος πάντα του αυτιού. Ναι. Ότι άμα σε πιάσει πόνος, δε παιδί μου, στο αυτί σοβαρός, είναι ο χειρότερος πόνος που υπάρχει. Παραπάνω του δοντιού. Ναι, ναι. Του δοντιού τρίτος. Έτσι λέγανε οι παλιοί όσοι το είχαν περάσει τώρα, τι να σου πω. Έχει πόνο, είναι δύσκολο. Και πολύ δύσκολο να... όταν έχουν μπει, δηλαδή αν είναι κάποια βλάβη του αυτιού, ας πούμε οι άνθρωποι οι οποίοι που είναι πράγμα το οποίο συμβαίνει αρκετά συχνά, που βουτάνε και σπάει ξαφνικά το τύμπανο, έτσι βρίσκονται σε τρομερό, τρομακτικό πόνο, όπως καταλαβαίνεις. Όπως και οι άνθρωποι βεβαίως που μπαίνουν πράγματα στα αυτιά τους. Έχω και εμπειρία να διηγηθώ σχετική, που είναι πολύ δύσκολο επίσης και πολύ οδυνηρό, ναι, το συγκεκριμένο. Πάμε σε πιο χαρούμενα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι πιο χαρούμενα πράγματα. Αυτό δεν ήταν πάντως. Οτιδήποτε πούμε θα είναι πιο χαρούμενο, ναι, από αυτό. Συγγνώμη, ναι. εντάξει. Δεν λέω, συγγνώμη. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ήθελα να το... Δεν ήθελα να σας... Δεν το ήθελα πραγματικά. Ναι. Δεν το ήθελα, αλλά ήταν μια... ξεχωριστή τέλος πάντων εμπειρία. Λοιπόν, έκανε ένα πολύ ωραίο πόλο Sport FM, ναι, για το ποια ομάδα λείπει περισσότερο από την πρώτη εθνική, από τις ομάδες που ήταν παλιά και τις έχουμε χάσει. Τύπου Φωστήρας, Φωνέας, Γιγάντων και τέτοια. Θα σου πω, η πρώτη που βγήκε με το 36,59 των ψήφων είναι ο Εθνικός. Ο Εθνικός λείπει από τους περισσότερους. Και εγώ, ναι, θα συμφωνούσα, ο Εθνικός. Ναι. Έτσι έχει και μια συναισθηματική εσάνς και λόγω Γιάννη Ματζουράνη που το χάσαμε πρόσφατα, ναι, ξέρεις, ναι, είμαι εθνικός. Δεν θέλει Παναχαϊκή. Ναι. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Αθηναϊκός του Μεγάλου Τζαλακώστα, λέω εγώ. Ο Αθηναϊκός βεβαίως. Ναι. Βλέπω Καστοριά πιο κάτω. Καστοριά, Κυπελούχος Καστοριά. Καστοριά, του Γιώργου του Παράσχου η Καστοριά. Και του Νίκου του Σαργκάνη. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, βλέπω την Καλαμάτα. Του Γιώργουτζου η Καλαμάτα είναι πάντα. Βέβαια. Αλλά επειδή έχουμε Νικολό στον πάγκο, πρέπει να σου πω ότι αισιοδοξούμε. Ναι. Σύντομα στη Super League. Για κάποιο λόγο μετά βλέπω Πιερικό. Και λέω για κάποιο λόγο, γιατί ναι, αμέσως μετά τον Πιερικό είναι προ. Δηλαδή, εγώ την είχα πολύ ψηλά την προ. Ψηλότερα, είχα... ναι, από τον Πιερικό. Εγώ σίγουρα προσωπικά την προ θα την είχα μετά τον Εθνικό ενδεχομένως. Ναι. Δηλαδή, θα την είχα εκεί 1-2. Ναι, προσωπικά, ναι, ναι, την προ. Και να το πούμε και διαφορετικά. Ναι. Εάν υπάρχει Super League στην οποία υπάρχει ο Ιωνικός, πρέπει να υπάρχει και η προοδευτική δίπλα. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα, ναι, στην πραγματικότητα, ναι. Για να έχουμε το μεγάλο ντέρμπι. Ναι. Μετά είναι ο Φωστήρας. Γιατί ενδεχομένως και ο Φωστήρας ως φωνέας των γιγάντων απευθύνεται σε μεγαλύτερες γενιές από εμάς. Σωστό. Ο Εδεσαϊκός υπάρχει πουθενά. Θα σου πω. Μετά το Φωστήρα είναι το Εγάλεο. Ναι, α, ναι, Γαλεάρα, ρε. Τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα. Okay. Ο Πανηλιακός. Ο Πανηλιακός, βέβαια. Ναι. Πανηλιακός, και ο Πανεγιάλεος. Λόγω Χελάκη, φαντάζομαι. Ναι, ο Πανεγιάλεος βρέθηκε εκεί. Ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτά ψήφισαν. Βλέπω εδώ, οι ψήφοι ήταν συνολικά 5.832. Άρα τον Εδεσαϊκό του Πέδρου του Πασαλή δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε, όχι. Δεν τον θέλουμε στην πρώτη. Δεν μας λείπει. Όχι, δεν μας λείπει. Εντάξει. Okay. Έχει πολύ νοσταλγία αυτό το πόλι. Έχει πολύ νοσταλγία. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως με χρόνια με καιρούς, Ναι. Και όπως λέει και ένας φίλος που είναι άρρωστος εθνικός, ναι, λείπει ο Ηρακλής. Όντως τον Ηρακλή κανένας δεν τον μνημόνευσε για πρώτη εθνική. Έχει δίκιο απόλυτο. Το ξεχάσαμε και εμείς δηλαδή τώρα εδώ που τα λέμε. Και τον Ηρακλή. Δυστυχώς και ο. Καλά, Πανιώνιος, παιδιά, ναι, ο Πανιώνιος βέβαια έπεσε. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Πανιώνιος ανήκει στην παντοτινά στην πρώτη εθνική, δεν το συζητάμε. Ίσως πιάσαμε ομάδες οι οποίες ήταν παλιά, έχουν πολλά χρόνια, ναι, να βρεθούν στην, ναι, κατηγορία. Φαντάζομαι δεν ξεχάσαν γι' αυτό. Θα μου πεις και ο Ηρακλής πόσα χρόνια λείπει πια. Πολλά και δυστυχώς τώρα εκεί που είναι ο Ηρακλής, ναι, πολύ δύσκολα θα ξαναφτάσει, ναι, μέχρι τη Super League. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς. Δυστυχώς για τον Ηρακλή. Εντάξει, και ο Ηρακλής, όπως λες και ο Πανιώνιος, είναι κλασική ομάδα. Ναι. Πρώτης εθνικής. Και ο Ηρακλής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος επίσης, ναι, με την πρώτη εθνική. Δεν το συζητάμε. Κάποιος λέει ενδεχομένως ότι την πρώτη εκτιμάς μόνο αν έχει πάει στην έδρα της. Δεν έχω πάει, ομολογώ. Αλλά όλοι τα θυμόμαστε, ναι, τα ντέρμπι Ιωνικού Προ
ναι. γενικώς. Εντάξει, και η Λάρισα, και η Λάρισα είναι ομάδα πρώτης εθνικής και η Λάρισα έπεσε πρόσφατα, θέλω να πω πέρυσι. Ναι, δεν είναι μια ομάδα που λείπει χρόνια από την μεγάλη κατηγορία. Ορίστε, Καλαμαριά. Καλαμαριά. Καλαμαριά, ναι. Καλαμαριά, ναι. Καλαμαριά. Δόξα. Πολύ σωστά. Ναι. Δόξα Δράμας. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, πιο έχουμε, πολύ λείπει ο Πανηγιάλιος και λιγότερο λείπει η Δόξα. Μιλάμε τώρα για κλασικές ομάδες πρώτης εθνικής. Η Δόξα, η Καλαμαριά είναι οι κλασικές ομάδες πρώτης εθνικής. Ισχύει. Sorry κιόλας. Εντάξει, ο κόσμος ψήφισε ενδεχομένως να ήταν, ξέρω εγώ, μικρότερες. Λίγο μικρότερος, μάλλον. Λίγο μικρότερος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, για Πανηλιακό, παιδιά, θυμάστε, International Service. Εντάξει, το θυμάμαι, κλασικός, κλασικός χορηγός. Ναι. Πανηλιακό το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Με Τζόλε και Γιανακόπουλο. Πώς ήταν. Και Μπόζνταρ Μπάντοβιτς. Ναι, ναι, ναι. Στον Πανηλιακό. Εντάξει, ρε, σε άλλη φάση. Άλλη φάση, άλλο πρωτάθλημα. Εντάξει, και η Καβάλα, παιδιά. Η Καβάλα, εντάξει, η Καβάλα επίσης είναι πρωτική. Δύσκολα και αυτή και η Καβάλα. Η Καβάλα, να δούμε πότε θα έρθει. Κοίτα, σου πω, η Καβάλα έχει το καλό ότι έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος είναι οικονομικά πολύ εύρωστος. Και έχει κάνει ήδη και μεταγραφές σε ανωτέρω επίπεδο. Δηλαδή, ο Βασιλακάκης, που για παράδειγμα είναι παίκτης μεγάλης εμπειρίας. Θέλω να πω ότι μετά την ταλαιπωρία που πέρασε τώρα, που αναγκαζόταν να παίζει με τους μποξέρ και με τους υπόλοιπους αθλητές γιατί δεν είχε δικαίωμα να κάνει μεταγραφές, τώρα το Γενάρη έχει αρχίσει και παίρνει παίκτες ώστε να μπορέσει να σταθεί. Έχει τουλάχιστον αυτή την τύχη να έχει έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει χρήματα. Σωστό. Μα έχει Καλαμάτα, ας πούμε, μου λείπει. Δεν την έγραψε κάποιος. Την έγραψαν την Καλαμάτα. Α, την γράψανε. Δεν προλάβα να δω. Συζητήσαν την Καλαμάτα, βεβαίως. Επίσης, γράφει κάποιος πάρα πολύ σωστά για τον Πανσεραϊκό. Και ο Πανσεραϊκός επίσης είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Ίσως όχι από τις κλασικότερες, αλλά είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Ναι. Θα μου πεις τώρα, εμείς κάνουμε αναφορές πολλές δεκαετίες του 80 και του 90. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι άδικο όμως. Να το πάρουμε ανάποδα. Αν κάνεις ένα τέτοιο poll ή το βάζεις ανοιχτό και προκύπτουν τα αποτελέσματα. Ναι. Διότι τυχαίνει να μπουν περισσότερο παιδιά της μίας ή άλλης ομάδας. Ή βάζεις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες συγκεκριμένες ομάδες. Για τις συγκεκριμένες ομάδες το κριτήριο μπορεί να είναι μόνο οι συμμετοχές τους στην πρώτη εθνική. Ναι. Δηλαδή βάζεις τις ομάδες με τις περισσότερες συμμετοχές στην Super League που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Super League. Ναι. Αλλά έχουν συμμετοχές. Εντάξει, και Ελφράκικο έχει λείψει, αν έχει λείψει, Σκόντα Ξάνθη, Πανθρακικός, εντάξει, αυτό το είχαμε. Μακεδονικός, βλέπω Διαγόρας Ρόδου. Mm-hmm. Ωραία, μάνα. Διαγόρας Ρόδου, ε. Αν λέει κάποιος το πόλι είναι για ομάδες που δεν είναι ούτε στη Β' εθνική, τέλος πάντων. Όπως τις λένε τώρα τις κατηγορίες που έχουν. Ναι. Ναι. Εντάξει. Οκ. Οκ, ναι, τέλος πάντων. Μπας φέτοση. Λοιπόν. Μάλιστα. Ξέρω ότι ένας φίλος μας έχει στείλει ένα link με bot Eric και διάφορες τέτοιες κύριες, ας πούμε, ότι μεγαλώσαν ωραία. Η Μπρούξλιν είναι 54. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. 55, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Αλήθεια τώρα. Δεν θα είναι, εσύ, Γιάννη, δεν θα είναι. Όχι, παραπάνω νομίζω ότι είναι. Α, εντάξει. Στις Γαλάζιες Λίμνες μικρό κορίτσι ήταν. Εκεί μετά, ξέρω εγώ, 19-20. Και πολλά άλλες, ναι. Πόσα χρόνια έχω περάσει, εσύ. Βάλ τα κάτω και θα δεις. Ναι. Και ο Εργοτέλης, παιδιά, έχετε δίκιο, ναι. Και ο Εργοτέλης. Και ο Εργοτέλης, οπωσδήποτε και ο Εργοτέλης. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το Μπάγερν Μονακό. Τελείωσε, ναι. Λοιπόν, το πήρε Μονακό το παιχνίδι. Ναι. 78-83. Μάλιστα. Τελείωσε. Ο Δόλιος ο Γόλντεν έκανε το μάρς της ζωής του. Έβαλε 26 πόντους. 5 ασίστ, 4 κλεψίματα, 0 λάθη. Mm-hmm. Έγραψε 34 στο rating. Αλλά από την άλλη, 26 πόντους έβαλε και ο Mike James με 5 στα 7 τρίποντα, 4 rebound, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λάθη. Η Μονακό τελείωσε το παιχνίδι με 12 στα 17 τρίποντα, έτσι. Α, είμαστε. Εντάξει. Παραδοχτικό. Λοιπόν, σπουδαία νίκη για την. Για τη Μονακό δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνει οκτάδα, αλλά διατηρεί
διατηρεί μια χαρά τις ελπίδες της για οκτάδα, λέω εγώ. Οπότε μας μένει τον Μπαρτσελόνα Ανατολού, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και εδώ το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 51-47, προηγείται η Μπαρτσελόνα με 4 πόντους. Η Ανατολού είναι εκεί στα όρια της οκτάδας, να θυμίσουμε. Ολυμπιακός και νίκη, νίκη Βόλου, μωρέ. Ναι, μωρέ, εντάξει, νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου. Και όπως κάποιος σου μεγάλη αλήθεια, όλες αυτές τις ομάδες θυμάσαι προπονητή Αρχοντίδη. Ναι. Ναι, το Λιοντάρι το έχουμε δει, παιδιά. Εγώ το έχω δει τουλάχιστον το Λιοντάρι. Το Λιοντάρ, ναι. Έχουμε δει το Λιοντάρ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί λέτε, έχει κυκλοθυμικές στάσεις. Από πού βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για βίντεο υποδείγματα. Στην πραγματικότητα ενάργειας. Θα έλεγα και φίλαθλου πνεύματος. Και πολύ ζωντανή παρουσία στις εξέδρες. Σωστά. Όταν υπάρχει το φωτογραφικό ντοκουμέντο. Πολύ σωστά. Με το Λιουντάρ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και φίλο ο οποίος ψήφισε στο Πολ. Α. Και το πιο ωραίο, γιατί εντάξει, σωστό είναι να λέμε για τα ταξίδια. Λέει, σκέψου δεκαετία του 80, ταξίδευε σε Γιάννενα, Καστοριά, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Ρόδο, Πάτρα, Κόρυθο και Κρήτη. Mm. Αν ήθελες, μόνο και μόνο για να δεις την ομάδα σου η οποία έπαιζε πρώτη εθνική. Έκανες, δηλαδή. Καλά, ήθελες, δεν ήθελες. Η ομάδα ταξίδευε τέλος πάντων. Ναι, ήθελα να πω, ναι, ότι μπορούσες να πας και έκανες ταξίδι σε ωραίες πόλεις. Εντάξει, ας εξαιρέσουμε τη Δράμα ενδεχομένως. Και θα ακούσουμε τώρα. Τώρα εντάξει, τι να πω. Θύελα... Τι να πω, να εξαιρέσω και την Κόρυθο. Και την Κόρυθο να πω. Έκανες ταξίδι σε ωραίες πόλεις. Ναι. Πολλά ταξίδια σε ωραίες πόλεις. Αυτή ήταν η ιστορία. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα παλιά. Τέλος πάντων, ας πω για πιο παλιά τι γινότανε. Ναι. Το διάβασα σήμερα, δεν είχα ιδέα. Ένας ιστορικός μελέτησε πολύ τη φάση του ύπνου στους ανθρώπους του Μεσαίωνα. Και έδωσε μια συνέντευξη στο site του BBC και είπε τα εξής καταπληκτικά. Λέει, τότε τι κάνανε. Οι άνθρωποι την πέφτανε γύρω στις 9 το βράδυ. Ναι. Ωραία. Όπου μπορούσαν, τέλος πάντων. Τώρα μιλάμε για μεσαίωνας, έτσι. Κάτι στρώματα τώρα, αχυροστρώματα, κουρέλια, ναι, άλλοι στο πάτωμα, άλλοι οπουδήποτε. Κλπ, ναι. Ενώ ότι τότε οι άνθρωποι κοιμόντουσαν συχνά σε κοινόχρηστους χώρους γενικώς. Οπότε, τι κάνανε λοιπόν. Κοιμόντουσαν 9 και σηκωνόντουσαν γύρω στις 11. 9 το βράδυ και σηκωνόντουσαν 11 το βράδυ. Ναι, ναι. Δηλαδή κοιμόντουσαν ένα δύο ώρα και ξυπνάγανε. Ναι. Όχι με ξυπνητήρι προφανώς. Ναι. Έτσι, ούτε με θορύβο, απλώς ξυπνούσανε στις 11. Ναι. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος ύπνος, ας το πούμε. Γιατί σηκωνόντουσαν, έτσι, και σηκωνόντουσαν κανονικά. Σηκωνόντουσαν γιατί είχαν να κάνουν αυτό που λέγανε μεταξύ τους ως βάρδια. Ναι. Δηλαδή σηκωνόντουσαν γιατί έπρεπε να κάνουν διάφορα πράγματα. Επειδή κοιμόντουσαν έξω, έπρεπε να ρίξουν ξύλα στη φωτιά. Έπρεπε ίσως να πάνε κάποιοι να κοιτάξουν τα ζώα στο Μαντρί. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν. Μήπως το κάνει ένας αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να έχει υπηρεσία κάποιος κάθε βράδυ. Ποιος να έχει υπηρεσία τώρα. Ένας, εμάς σηκώνονται όλοι. Αυτοί κοιμούνταν έξω, τι υπηρεσία να έχουν, ρε σηκώστα. Ρε παιδί μου, γιατί να σηκωθούν όλοι. Να σηκώνονταν ένας να βάλει ξύλα στο τζάκι. Θα σου πω γιατί είχαν και άλλα πράγματα να κάνουν. Ναι. Μπορεί, ας πούμε, να είχαν να μπαλώσουν ρούχα. 11 το βράδυ. Ναι, το πρόκειται, δεν το κάνεις. Δεν προλάβαινα, δουλεύανε. Είχαν να, πώς το λένε, να κάνουν την προσευχή τους. Έπρεπε να πληρώσουν διάφορες. Θα διακόψει τον ύπνο για να κάνει προσευχή σου. Αμέ. Άμα δεν έχει άλλη ώρα. Όπως κάποιος άνθρωπος εδώ, κάποιος συνάνθρωπος, στον ύπνο του βλέπει διάφορα πράγματα. Δες τον ύπνο σου, τι κάνει στο σταυρό σου. Ωραίο. Ναι. Ναι, αυτοί που το βλέπουν μπορεί να μην σηκώνουν. Ωραία, μπράβο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, ναι, γίνω το διωράκι του ύπνου. Έπρεπε να διακοπεί. Γιατί χρειαζόταν να γίνει και κάτι ακόμα. Υπάρχουν διάφορες κοινωνικές συναναστροφές, αν με καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι. Έτσι. Έπρεπε να υπάρχει λίγη οικειότητα που δεν μπορούσε να υπάρχει ενδεχομένως στην υπόλοιπη μέρα. Ναι. Και ήταν η ώρα της για χαράς. Λίγη. Ναι, γιατί όλη τη μέρα δουλεύουμε κτλ. Πρέπει κάπως να γίνει. Οπότε είχαμε δηλαδή, κοιμόμαστε ένα δύο ώρακι. Οι ήρωες με δύο ώρες γέμιζαν μπαταρίες, ναι, για να κάνουν όλα αυτά. Έτσι, ανακτούμε δυνάμεις, κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά την ξαναπέφτουμε. Ναι. Το διάλειμμα να πούμε ήταν επίσης δύο ώρες. Α. Δηλαδή, 9-11 ο ύπνος, 11-1 κάνανε ό,τι έκαμαν κάνανε. Τον έρωτα, τάιζαν τα ζώα, δουλειές, ράβανε, μαντάρανε, ξύλα στο τζάκι, έτσι, φροντίζουμε τα ζώα κτλ. Πολύ σωστά. Και μετά μία η ώρα την ξαναπέφτανε, ναι, και ξυπνούσαν το πρωί. Όσο πήγαινε, ρε παιδί. Τώρα, όταν ξημέρωνε.
Όταν ξημέρωνε. Γι' αυτό, ωραία, γι' αυτό, γι' αυτό και αυτόν τον δεύτερο ύπνο τον λέγανε πρωινό. Αυτό ότι αυτός είναι ο πρωινός του ύπνος. Δηλαδή το πρώτο, το 9-11 ήταν κάτι σαν power nap. Ναι. Ήταν power nap πριν ανακαλυφθεί το power nap. Μπορείς να το πεις. Μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Μετά το μεταξύ ανακαλύφθηκε καθώς προχωρούσαν τα χρόνια ότι το κάνουν και αρκετά ζώα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κοιμούνται σε διαφορετικά διαστήματα μέσα στη μέρα. Παράδειγμα κάποιοι γιατί κυνηγούν το βράδυ. Ναι. Π.χ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα να ανακαλύπτουν. Και αναρωτήθηκαν οι επιστήμονες πώς είμαστε προγραμματισμένοι να κοιμόμαστε. Μήπως είναι καλύτερα να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όχι, λέω. Προσπαθήσαν πριν από 30 χρόνια να κάνουν ένα πείραμα. Ναι. Και προσπαθούσαν να κάνουν τους ανθρώπους να κοιμούνται με διαλύματα. Και να μπορέσουν να, πώς να πούμε, να επαναπρογραμματίσουν το βιορυθμό τους. Ναι. Ουσιαστικά το βιορυθμό τους. Το κάνανε. Δεν πήγε πολύ καλά. Έγινε. Ναι, αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Έγινε. Εντάξει, δεν πήγε και πάρα. Κουρέλια ήτανε. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. 10 η ώρα. Βρήκαν όμως ιστορικοί, και αυτό είναι ενδιαφέρον για να κλείσουμε, ότι επειδή οι άνθρωποι κοιμόντουσαν επί αιώνες με αυτόν τον τρόπο, κάποτε σταμάτησαν να κοιμούνται έτσι. Ναι. Πότε σταμάτησαν? Σταμάτησαν με τη βιομηχανική επανάσταση. Mm. Διότι ο τεχνητός φωτισμός πια, ο οποίος άρχισε να υπάρχει, λάμπες φώτα αερίου, δρόμους κτλ., επέτρεπε στους ανθρώπους να μένουν ξύπνοι και αφότου πέσει το σκοτάδι. Οπότε. Κοιμόντουσαν μονοκόμματα μετά. Άρχισε αυτό το πράγμα να. Δηλαδή, κάναν όλες τις δουλειές. Έκαναν τον έρωτα, ξέρω εγώ, τάιζαν τα ζώα κτλ. Όλα αυτά και μετά πέφτανε και κάναν μονοκόμματο ύπνο. Μπράβο. Ωραία. Ουσιαστικά τι έγινε, επεκτείνανε τον πρώτο ύπνο. Επεκτάθηκε ο πρώτος ύπνος, ναι, που λέμε, μειώθηκε ο δεύτερος. Σιγά-σιγά και προχώρησε τέλος πάντων η φάση και φτάσαμε σιγά-σιγά στον ύπνο όπως τον κάνουμε σήμερα. Αυτό που θεωρούμε σήμερα φυσιολογικό ύπνο. Αυτό που αναγνωρίζουμε τόσο βιολογικά ως ύπνο από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, λέμε κάτι. Εγώ δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα. Περίεργο, αλλά okay, αν το σκεφτείς, ίσως όχι και τόσο περίεργο. Αν δεν μπορούσα να κάνω διάφορα πράγματα μέσα σήμερα, έπρεπε να βρω έναν τρόπο. Πάντως, όπως παρατηρεί κάποιος πολύ σωστά, με πασοκάρα 9 με 11 κοιμόμασταν για να είμαστε φρεσκαδούρες για τα μπουζούκια. Εντάξει. Και είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια αλήθεια γιατί ξυπνάγαμε αυτό, μέχρι αυτό πίναμε ένα εσπρέσο και βγαίναμε. Δεν πίναμε εσπρέσο. Πίναμε φραπεδιά. Με πασόκ να έχεις δίκιο. Με μεταγενέστερο πασόκ. Αλλά χτυπάγα μια φραπεδιά τριπλή δόση. Εμείς το κάναμε αυτό με κάτι φίλους. Δηλαδή έναν καφέ, ας πούμε. Και ένα εσπρέσο στο δρόμο βγαίνοντας πια. 12-1 η ώρα. Ναι. Μετά από για το μπουστάκι. Μετά δηλαδή. Από ύπνο, άραγμα, τηλεόραση και τα λοιπά, που λέγαμε τι ώρα είναι, ξέρω εγώ, 12 να ετοιμαστούμε να βγούμε. Σταμάτημα στο δρόμο, ξέρω εγώ, σε Everest, ξέρω, ένα εσπρέσο. Ψάκι, ωραία, και φύγαμε. Και φύγαμε, ναι. Αυτά είναι. Ωραία εποχή. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 η ώρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, τελείωσε τον Μπενεβέντο Μόντσα 3-1. Λίβερπουλ να παραμένει το 0-0. Όχι, πάμε το 0-0. Πρέπει να έχουμε πάει. Καθυστερήσει. 5 λεπτό καθυστερήσεων είμαστε εδώ πέρα. Μίλαν ισοφάρισε Τζένοα. Είναι 1-1 το παιχνίδι στο 78. Και Πορτιμονένσε Μάφρα 1-3. Μπαρσελόνα Ανατολού 67-62. Αυτή τη στιγμή το γύρισε η Μπαρσελόνα λίγο προς το μέρος της. Το παιχνίδι θέλει περίπου 7 λεπτά για το τέλος. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε όλα αυτά και πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς στα δικά σας μηνύματα και mail. Ναι, διάφορα με για το Στράτο στην αρχή. Okay, λογικό. Λογικά πράγματα. Μην τα κάνετε αυτά πράγματα απότομα κτλ. Πολλά μηνύματα για το Τζιμάκο και okay, λογικό. Και κάτι κουρδιστικά που δεν, οπωσδήποτε. Θα ήθελα μια ειλικρινή άποψη, ειδικά από τον κύριο Γιάννη, ναι, για το γεγονός ότι το Ανάκι, η Ανούλα, η Hathaway, είναι σύμφωνα με αμερικανικό site η 16η ομορφότερη γυναίκα του Hollywood. Η Anne Hathaway. Γιατί πεταρίζεις τα μάτια σου, γιατί τι σημαίνει, έχεις πάθει πεφυγίτιδα. Δεν έχω πολύ καλή εικόνα του Hollywood, να πω την αλήθεια, αλλά ναι, ξέρω λίγα και ψηλά μου φαίνεται. Ναι. Νομίζω. Τι θα προτιμούσατε, 3 μήνες εκπομπή κάθε μέρα με Χαϊκάλη και Γιοργαντά ή
να δείτε όλα τα επεισόδια του Sex and the City και τις ταινίες με Sarah Jessica Parker. Κοίτα να σου πω κάτι. Τελικά η τηλεόραση μπορεί να είναι μια υπερτιμημένη συσκευή. Ναι. Θέλω να πω, μπορείς απλά να στέκεσαι, να κάθεσαι και να βλέπεις το φούρνο μικροκυμάτων να γυρίσει μέσα ένα άδειο πιάτο. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι κακή διασκέδαση αυτό το mm-hmm, πράγμα. Mm-hmm. Που αν βάλεις και το κεφάλι σου μέσα στο πιάτο αυτό που γυρίζει. Ακόμα μέσα καλύτερα. Στο φούρνο μικροκυμάτων. Ακόμα. Τα μυαλά σου, ας πούμε. Βεβαίως. Γιατί όχι. Βεβαίως. Χορογραφία επίπεδου Cirque du Soleil, τα συμβάντα στην πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού. Ναι. 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 Ωραίο. Ναι. Ιδέες για ο Πάπα Ρένα από Peter Couch. Θύρα 1 γανωματής. Θύρα 2 βαρελάς. Θύρα 3 πεταλωτής. Θύρα 4 νερουλάς. Θύρα 5 τελάλης. Θύρα 6 αμαξάς. Θύρα 7 πραγματευτής. Και θύρα 8 αγωγιάτης. Μάλιστα. Ωραίο. Μάλιστα. Μετά από γένες, αύξηση, μείωση, μετά από γένες, αύξηση και μετά μείωση βάρους, έχω μείνει με ρούχα χιλιοτρυπημένα. Ναι. Έχω ήδη παραγγείλει παπούτσια για να ταιριάξω με τα ρούχα. Ναι. Να ρισκάρω να παραγγείλω ό,τι ρούχα έχω δει και μάλλον μου πάνε αφήνοντας τα παιδιά μου νηστικά, ή να περιοριστώ σε δύο παντελόνια, δύο μπλούζες, αν ρωτήσω για τη Μαρία από Κρήτη. Αν δεν έχω χάσει κάποιο άλλο μήνυμα που συμπληρώνει το παρόλι της τριάδας. Θα έλεγα μην μείνουν τα παιδιά νηστικά. Ναι, αφού ξέρεις τι θα κάνεις στο τέλος. Ναι, πρώτα αυτό είναι. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Κάθε φορά που κάποιος δημοσιογράφος κάνει ρεπορτάζ για ένα ναυάγιο ή ένα βυθισμένο πλοίο, αναφέρεται σε αυτό ως πλοίο φάντασμα. Ναι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει. Ρονάλντο Γιουβέντους, ναι. Ναι, ποδοσφαιριστές, μάλιστα. Λέει ένας φίλος που ψάχνω να βρω τα μηνύματά του σε δύο-τρεις δόσεις. Το κλείσιμο με ενδιαφέρει, που λέει ότι υπάρχουν περιστατικά που έντομα έχουν γεννήσει αυγά, έκαναν οικογένεια και έστησαν μαγαζί μέσα σε αυτάκια. Ωραίο ακούγεται αυτό. Ωραίο να έχεις μια οικογένεια μέσα στα αυτή σου. Ωραία. Ναι. Ναι. Οκ. Peter Kaus λέει: στοίχημα Β' κατηγορία Μεξικό. Δεν παίζει ούτε αυτό από την εκπομπή του Φερεντίνου στα ΚΤΕΛ πριν 25 χρόνια, που έλεγε ότι τον είχε καρφώσει μάτι πολύ μάτι. Κύριε Κώστα, έτυχε να σας δω στην ΕΡΤ 1 με το πλεκτόζι πουνάκι και αγανάκτησα. Λευτεριά και θέρμανση άμεσα στο παγωμένο Γκίζι, εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες. Το θέμα είναι να μπορείς όταν έχεις την ευκαιρία στο γυαλί να περάσει κάποια κοινωνικά μηνύματα, έστω και χωρίς να χρειάζεται να πεις τίποτα, να πεις το παραμικρό. Έτσι πρέπει. Κύριε Κώστα. Και πάντα πρέπει να λέμε ως ζηλεδάκι, ακόμα και αν δεν ζηλεδάκι, είναι. Ζηλεδάκι, σωστό. Πάντα σωστό. Είναι σωστή το ζηλεδάκι. Αλήθεια. Ναι. Η Κόμιζα του Φάμπρεγκας λέει: κύριε Κώστα, επειδή πρόσεξα πως σας άρεσε το όνομα της μεξικάνικης ομάδας Κόρε Καμίνος, έτσι λέγεται το Μπιπ Μπιπ, το καρτούν που είναι μαζί με το κογιότς στα ισπανικά. Μάλιστα. Τι θα προτιμούσατε να βλέπετε, highlights, μπουσκέτς, σάμα, ριτζιόλι ή να φάτε μπάμιες? Εντάξει, είναι σπουδαίοι παίχτες αυτοί τρεις, έτσι. Καταπληκτική. Είναι σπουδαίοι παίχτες. Έχουν σημαδέψει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να λέμε μερικά πράγματα τώρα μερικές φορές. Λέμε κάθε υπερβολή. Αλλά τώρα να κάτσουμε να δούμε. Χαλάει, ποιος δεν θα ήθελε. Έχω ένα φίλο που τη μία μέρα υποστηρίζει Athletic Bilbao και την επόμενη μέρα την απεχθάνεται. Βάσκει και αντιβάσκει. Κώστα μου, πάντα εσένα θέλω, αλλά δεν θα με χαλούσε και μία αρπαχτή με φρεσκοχωρισμένο Jason Momoa, λέει ο Νίκος από Νέο Ηράκλειο. Τίποτα είναι αυτό σήμερα, εντάξει, οκ. Okay. Ποια λύσα κακιά. Εντάξει, τι να κάνω, αρέσει ναι. Ο Momoa. Εντάξει, αρέσει. Ναι, okay. Αρέσει. Και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή. Που τώρα. Δηλαδή τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια το πρόβλημα ήταν η Λίζα Μπονέκ, και τώρα που έφυγε το πρόβλημα από τη μέση. Γιατί ο κόσμος είναι ηθικός. Δεν ήθελε να μπει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ενώ σου λέει τώρα που δεν υφίσταται πια το ζευγάρι, μπορώ να χωθώ. Okay, okay. Όχι, εμένα μου άρεσε. Δείχνει μια ηθική. Δείχνει μια ηθική. Κύριε Γιάννη, η Αγγλία τα χρόνια που κάματε τον φοιτητή προτιμούσε Blair, Oasis ή Stone Roses περισσότερο. Θυμάσαι μήπως. Τι ήταν της μόδος τότε? Ωραία ερώτηση. Stone Roses, να απαντήσω.
Όχι εσύ την προτιμούσες, τι ήταν πιο popular. Stone Roses. Εντάξει. Ναι. Αλλά πάλι ποιος είμαι εγώ για να πω. Ναι. Μια αίσθηση περισσότερο. Okay. Μεγάλη αλήθεια, όταν οδηγείς ένα αμάξι για πρώτη φορά, εάν ανοίξεις κατά λάθος τους αλοκαθαριστήρες, η πρώτη διορθωτική κίνηση στο διακόπτη θα τους βάλεις στο ακόμα πιο γρήγορο. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Ναι. Να. Το να πεις έχω ένα μισάωρο κενό, ας βάλω να παίξω λίγο manager χαλαρά, είναι λίγο χειρότερο από το να ξεκινήσεις τα ναρκωτικά και να τα κόψεις. Ναι. Κύριε Γιάννη, ολοκληρώσατε Κομπρακάι, αναρωτιέται κάποιος. Όχι, όχι. Όχι. Πού είσαι? Τρία νομίζω έχω. Μάλιστα. Έχω ακόμα δρόμο. Βλέπεις ένα τη βδομάδα δηλαδή, αν καταλαβαίνω κατά μέσο όρο. Μάλιστα. Κάπου εκεί. Okay. Είναι και μεγάλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τρίωρο το καθένα. Όχι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Τι να σου κάνω. Ο Σίμω. Που λέει ότι το λέμε και με τρεις τρόπους. Λέει Γιάννη, είμαι οδοντίατρος. Αν θέλεις, μπορώ να σου κάνω τον πόνο του δοντιού νούμερο 1. Αν το κακάο στα αγγλικά είναι κοκόα, τότε και ο μωμόα στα ελληνικά μεταφράζεται μαμάο. Με τον τρόπο αυτό που το πας, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Okay. Ναι, παιδιά, συζητάμε για τους πόνους. Μιλάμε τώρα για τους πόνους στην περιοχή του κεφαλιού. Προφανώς ναι. Ο κολικός του νευρού και η υγιένα. Εντάξει, δεν συγκρίνονται. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Εννοείται. Γιατί αναφέρονται στο μπάσκετ για διάβολο εβδομάδα και όχι στο ποδόσφαιρο? Γιατί παιδιά, το κάθε άθλημα έχει καθιερώσει τους δικούς, τη δική του ορολογία. Δηλαδή, αυτό το έπαιξε στα πόδια που είναι το αγαπημένο μου, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Υπάρχει στο μπάσκετ. Αντίστοιχου ερωτισμού πράγματα μπορεί να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Πολλά και διάφορα. Σωστό. Το καθένα έχει προλάβει να πατεντάρει τις δικές του εκφράσεις, τις δικές του ορολογίες και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να βλέπει μια σαραντάρα τη σχέση με ένα 28χρονο ενώ έχει και παιδί? Ρωτώ γιατί με παράτησε στο εξάμεινο, λέει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη. Γιάννη. Και μια και δυο τα έχουμε πει. Δεν είσαι το χέρι σου, ρε Γιάννη. Κύριε Κώστα, πιστεύετε ότι μια προσθήκη του Αλέξανδρου του Τζιόλη στην ομάδα των διασήμων θα έδινε το κάτι παραπάνω σε ταχύτητα με τις φετινές αργοκαρούτες? Αν ορθείτε το Φούγκιτ Χαράλα από στενές. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν αυτό. Μεγάλο. Συγγνώμη, αυτό με τον Machine Gun Kelly, με τον Machine Gun Kelly που έκανε πρόταση γάμου στην Megan Fox και ήπια το αίμα της και τα λοιπά που είπαν αυτοί, είναι τόσο παλιακό. Δηλαδή, θυμόμαστε εμείς την ιστορία με την Αντζελίνα και Billy Bob Thornton. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είναι τόσο παλιακό, είναι τη 2022, είναι τόσο παλιακό αυτό το πράγμα, είναι τόσο ρετρό. Είναι το ρετυρέ του Hollywood αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ναι, ναι. Το να βγαίνουν ναι τη 2022 μπορεί, και να λένε ή πιο καθένας από το αίμα του αλλονού, δηλαδή εντάξει. Βαρετό, βαρετό. Μεγάλο Σάββατο, έτοιμοι να πάμε για την Ανάσταση και όλοι περιμένουμε τον παππού, ο οποίος είναι στο μπάνιο και δεν το έχει κονίσει ρούπι. Πηγαίνω και τον ρωτάω αν έχει κάτι και μου δείχνει μία μπατονέτα από τη μία μεριά της οποίας έλειπε το βαμβάκι. Να φανταστώ που είναι το άλλο, του λέω. Πόναγε πολύ. Σε διορθωτική κίνηση για τους υλοκαθαριστήρες υπάρχουμε και εμείς που τραβήξαμε χειρόφρενο. Καλό. Ούτε γένα, ούτε πονόδοντος, ο πραγματικός πόνος είναι να ξέρεις ότι ο Βαϊμάκης δεν θα γίνει δικό σου επειδή τον έχει ρεζερβέ το σοφάκι και για μπακάπη Σακύρα. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Με βάση το πώς ήταν στη Γαλάζια Λίμνη, προτιμάτε Μπρουκ Σίλτς ή Μίλα Γιώβοβιτς? Εγώ μίλα χωρίς συζήτηση. Εγώ μίλα. Χωρίς συζήτηση. Μίλα μέχρι σήμερα. Χωρίς συζήτηση. Ναι. Εύκολα κιόλας. Τσαού φτύνει Πορίσκοβα. Σύτεμα θέλει κι άλλο. Αργεί ακόμα η Μπρουκ Σίλτς να θέλξει τον καβάλο. Ή όταν περνά από τα καπί του κάνουνε σινιάλο. Ποιος εσύ που δεν υπογράφεις? Ναι. Τι ήταν 14 ήταν η Μπρουκ στη Γαλάζια Λίμνη? Το διάβασα. Δεν το διάβασα 14. Ναι. Την Κορεκαμίνος την έχω πληρωθεί σε απόδοση 13 σε αγώνα κυπέλου Μεξικό, όπου έφαγε κόκκινη κάρτα η αντίπαλος από την πρώτη κατηγορία. Την Κορεκαμίνος δεν θα την πιάνετε στο στόμα σας, ασεβείς. Okay.
Διαβολοβδομάδα στο ποδόσφαιρο είναι όταν έχει Λαμία Ξάνθη το Σουκού, Λεβαδιακό Ξάνθη Τρίτη και Πανετολικό Ξάνθη το Σουκού. 0-0 όλα. Βεβαίως. Η Brook Shields και άλλο τραφείο. Στη Γαλάζια Λίμνη ήταν 14 και τα γερόντια στο σινεμά ξερογλύφονταν με την 32χρονη Stunt Woman. Μάλιστα. Ναι. Οκ. Εντάξει. Δεσαγίσεβς λέει στο quiz αύριο να είμαστε προετοιμασμένοι για ερωτήσεις σχετικά με τις WAGs των 70's, στις οποίες θα απαντούν μόνο Τσαούς και ο Γιάννης Μαρόκο και πρέπει να πω από εδώ μέχρι σε... Όχι ρε παιδιά, όχι. Όχι WAGs. Και αν είναι WAGs σίγουρα όχι 70's. Όχι, δεν νομίζω θα φτάσουμε σε WAGs. Για όνομα. Αγωνιστικά quiz. Πού το ρωτούσαμε για WAGs καταρχάς. Ποτέ. Ερώτηση από τον Ανάργυρο Μικονιάτη. Ναι. Ποιος θα σήκωνε κούπα σε φανταστικό Final Four με Αθηναϊκό 90-91, Ιωνικό επί Νταρακλίτσα, Ηρακλή επί Γιωβάνοβιτς και Πανιόνιο 98. Όπα. Ωραίο. Νομίζω κάποιος από τους δύο τελευταίους. Ναι. Και εγώ στους δύο τελευταίους είμαι. Ναι. Μάλλον Πανιόνιος 98 θα έλεγα εγώ. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, όλοι ξέρουμε λόγω του έβηχου ονόματός του το Ρέι Λιώτα, ενώ δεν είχε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο, σε αντίθεση με άλλους τοπίους που τους ξέρουμε φατσικά, αλλά δεν ξέρουμε το όνομά τους. Ναι, οκ, ναι. Ναι. Ναι, δεν είναι άδικο αυτό. Μεγάλο τρίλημα από τον Ντελβένε Ντιγκά. Για πες. Δον Κορλεόνε ο Βαϊμάκ, κλητήρι παίξ τσαούσεις. Καλό χειμώνα ευχήθηκα ρε τη σεζόν μεσούσεις. Ή Στράτος Τζο ο σέντερφορ στατίστικς μπαρμπαρούσεις. Καλό. Καλό. Εδώ λέει ένα φίλος μας, έχουν βγάλει κάποτε την Bullock ως πιο όμορφη και σεξι. Στη Hathaway θα κολούσαν να τη βγάλουν 16η. Ναι. Ναι. Στο Final Four του φίλου με Γιωβάνοβιτ σαν προπονητή σίγουρα Ηρακλής, με Γιωβάνοβιτ σαν παίχτη εύκολα Πανιόνιος, του είναι Χασίσου Σαμπουτζής. Λέει ότι Αλκάθελ, τι Αλτζάχερ. Ναι. Έκανα σημαντικό λάθος στην εργασία μου και ο εργοδότης δεν με αφήνει να αναλάβω την ευθύνη. Πώς αντιμετωπίζω αυτή την έντονη αίσθηση αποτυχίας, χωρίς μάλιστα να υποστώ κάτι έμπρακτα. Άκου τώρα εδώ πέρα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Αφού δεν σε αφήνει όμως. Προφανώς εντάξει. Σε καλύπτει. Ένα λάθος και σου λέει. Σε βάζει πλάτη. Ναι, ναι. Θα το ξεπεράσει. Θα φροντίσει να. Πώς το λένε. Να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη του με την απόδοσή σου στο μέλλον. Να είσαι ακόμα καλύτερος. Ναι. Διαβολοβδομάδα στο ποδόσφαιρο είναι να κάνεις πριν το Τσιόλης και να περιμένεις 7 μέρες να τελειώσει. Ντροπή, λέω εγώ για τον σημαντικό. Ντροπή. Ναι, οκ. Κορεκαμίνος βλέπω. Πολλά στενέται για πόνους τώρα εδώ πέρα, τέλος πάντων, οκ. Λέει ένας φίλος, η Καστοριά με Λιόλιο Δίντσικο Βοητζίδη. Ναι. Κυπελούχος τότε, πέρα από, φαντάζομαι εννοεί πέρα από Σαργκάνη που είπαμε. Δεν τα θυμάμαι όμως τα ονόματα εγώ. Ναι. Όλα. Πέντε κοκακόλες είναι πιο αποτελεσματικές από 5 σόδες για την καούρα. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω ότι αν είχα καούρα 5 κοκακόλες θα έπινα 5 σόδες όχι. Εγώ στα δικά μου, το δικό μου. Εγώ για να σου περάσει ή θα έπινες απλώς 5 για κοκακόλες. Για να περάσει. Ναι. Λοιπόν, ο άνδρος Τίνος Μύκονος από Ραφίνια λέει το εξής. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Ένα, αυτοί που δαγκώνουν το Φεραίρο Ροσέ στη μέση για να φάνε το μισό φουντούκι και στις δύο μπουκές. Ναι. Δύο, αυτοί που το δαγκώνουν λίγο πριν τη μέση, ώστε στη μία μπουκιά να φάνε την εξωτερική κοφρέτα με αρκετή από τη γέμιση πραλίνας και στην άλλη μπουκιά να φάνε ολόκληρο το φουντούκι. Mm-hmm. Και τα τέρατα όπως ο αδερφός μου που το τρώνε σε μία μπουκιά. Μάλιστα. Διαβολοβδομάδες ήταν αυτές που έπαιζε ο Σάρλια βασικός, λέει ο Κλάσιμο Αμπροζίνη.
Αν η Μπούλοκ είναι η πιο σεξι γυναίκα, τότε ο Ρίλος είναι ο πιο εργατικός άντρας και παίρνω απόσταση από εδώ μέχρι το στούντιο, στο οποίο δεν είναι ο Ρίλος αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σε έλεγα και αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή. Φρανς Βίλας Μπόας λέει: σήμερα ήμουν πάλι στην πεζογέφυρα και επιβεβαιώνω ότι κάθε φορά που περπατάς εκεί νιώθεις σαν να είσαι στη γνωστή ακτή της Νορμανδίας που έγινε απόβαση. Τόση ιστορικότητα. Πέντε Γιώργηδες Χροπολίθρες θα κέρδιζαν πέντε Αχιλλέες Δεμέναγες. Εγώ λέω ναι. Ναι. Ενέρεση. Εύκολα. Εύκολα. Ποια είναι η άποψή σας για καλό αφεντικό, παύλα καλή δουλειά, παύλα κάκιστη τοξική συνάδελφη? Πω από μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Πολύ πρόβλημα. Δεν σώζεται. Sorry, γιατί όσο καλό και να είναι το αφεντικό, επειδή με τους συναδέλφους περνάς το μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας, θες δε θες. Ναι. Εκτός αν έχεις την ευκαιρία να απομονωθείς σε κάποιον χώρο που δεν θα ενοχλείς, δεν θα σε ενοχλούν. Δηλαδή, πώς το λένε, χωροταξικά το λέω. Να είσαι κάπου μακριά από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τουλάχιστον να μην έχεις την τριβή, ας πούμε, τα βλέμματα και τα θαψίματα και τα όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να γίνονται. Δεν ξέρω, δύσκολο πολύ. Κύριε Ιάννη, έχω παίξει διπλό κορεκαμίνο από ημίχρονο. Έχω βάλει το πέλετ και το μπουρνούζι μου. Θέλετε να έρθει να σχολιάσουμε το 3-5-2 του Ούρμπινα? Ναι, είναι ο coach. Ναι, παίζει 3-5-2. Ναι. Ορίστε. Διαβασμένοι άνθρωποι. Πρώτο τηλέφωνο στο After Radio χθες. Βγαίνει φίλος που είπε πως ονειρεύτηκε τον Καζούλη των Ελτζιανών. Παρένθεση αντίπα. Το επίπεδο ερωτισμού, τα επίπεδα ερωτισμού ανεβαίνουν με το που κάθε στην καρέκλα Βαϊμάκης, λέει ο Μπαρμπόσα Νόβα. Ο Υπουργούλη Χένες λέει: υπάρχουμε και εμείς που κάνουμε για το Φερέρο Ρωσέ. Που κάνουμε μια μπουκιά πριν το φουντούκι, μια μπουκιά το φουντούκι και μια μπουκιά το υπόλοιπο σοκολατάκι που έχει όλη την κρέμα και σου μένει γεύση. Και άλλος φίλος λέει: επίσης διαφωνώ με την αλήθεια για το Φερέρο Ρωσέ. Μικρός, μερικές φορές έτρωγα πρώτα το γύρω-γύρω και άφηνα τον πυρένα να το φάξω χωριστά. Ναι. Ορίστε. Πέντε αριδάδες θα κέρδιζαν πέντε καρκαμπάσιδες. Ναι. Εύκολα. Ναι, παιδιά. Παιδιά, βάλετε μας εδώ δύσκολο. Ναι. Αυτά είναι εύκολα. Μην ψήνεις τώρα με τα ονόματα. Θα αρχίσουμε και τους κρεμπούνιδες λίγο. Λέει κάποιος: το τσαγκαράδικο στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπως και διάφορα άλλα μαγαζιά, όπως το καφενείο, το κουρίο, το χαμάμ κλπ., θα είναι εκεί για να αντιπροσωπεύουν μικρές γωνιές της Κωνσταντινούπολης. Είναι θέμα αναμνήσεων. Και μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερή ιδέα. Τρομερή ιδέα. Μπράβο. Ποιος έχει κάνει περισσότερες εμφανίσεις στη δουλειά του, ο Ούφε Μπέκ, ο Λεβέκ ή ο Παναγιώτης Ρήλος? Ντροπήρεση. Τροπή. Ο Αργύρης Πεζουλάκης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι με τα Φερέρο Ρωσέ σοκολατάκια. Αυτοί που είπε ο φίλος και αυτοί που κάνουν το ίδιο αλλά με Φερέρο Ρωσέ τούρτα. Μάλιστα. Το Βίκτρο Κοκλοναρίδης, όχι, δεν είναι πιασμένο. Ναι. Θα διαβάσω το στίχο Πεκταράς Οκτάβιου Σέλης, μα δεν είναι Αγιας Οτέλης. Έτσι πρέπει να διαβαστεί, να υπάρχει. Βεβαίως. Πέντε Στράτη Τζο θα κέρδιζα πέντε Άνθεμους. Όχι. Εδώ πάμε διπλό γιατί ο Άνθεμος έχει δείξει ότι είναι μεγάλη παιχτάρα στο μπάσκετ. Ναι. Εφόσον μιλάμε για μπάσκετ. Αν μιλάγαμε για μπάλα θα ήταν άλλη κουβέντα. Αλλά εφόσον μιλάμε για μπάσκετ, όχι. Άνθεμος. Σωστό. Μη σου πω ένας Άνθεμος θα κέρδιζε πέντε Στράτους. Εντάξει. Πέντε Σούμποτες, πέντε Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς θα κέρδιζε. Ή Κόμαζετς τέλος πάντων. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Μεγαλύτερη γκάμα. Μεγαλύτερη γκάμα. Για πες, για σκέψου το λίγο ακόμα. Ναι, ενδεχομένως ναι. Ναι. Νομίζω ναι. Αν δω στον ύπνο μου το ρίλο θα πάρω άδεια. Ναι. Και μεγάλη κιόλας, ε. Ναι. Και ρε, θα πάρεις και προαναχώρηση όπως στρατό. Σωστό. Ναι. Σωστό. Θα πάρεις αιμοδοτική. Και team θα πάρεις. Αιμοδοτική, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, αγροτική. Διάφορα. Θα χωρίσω διάφορα πράγματα. Δεν θα προλάβουμε το τέλος του Μπαρσελόνα Εφές για κάποιο λόγο. Είναι 80-75 και θέλει 45 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Αν δεν θα το προλάβουμε γιατί είναι 12. Και κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Θα ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Ακολουθεί η Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Fight Club αύριο στις 10
Με τον κύριο Γιάννη εδώ και τον κύριο Τσιπλάκο. Βεβαίως. Κουίζ για το ντέρμπι της Κυριακής, δηλαδή κουίζ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με δώρα και διάφορα ωραία πράγματα που θα τα ανακοινώσουμε αύριο στις σχετικές αναρτήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να είστε εδώ, ξέρετε πώς είναι τα κουίζ, τηλέφωνα, ωραία, ευχάριστο κλίμα. Μπινελίκια όσοι δεν πιάνετε, όσοι χάνετε, αυτά κτλ. Όμορφα θα περάσουμε. Καλό σας βράδυ. Yes.